Εδώ κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι και σήμερα οι παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή τα λέμε μαζί. Με ενδιαφέροντα θέματα έχω την αίσθηση και στα δύο μέρη της σημερινής εκπομπής. Και έχουμε την μεγάλη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κύριος Χριστόδουλος Μαμσάκος. Θα συζητήσουμε για μια ώρα, έχω την αίσθηση, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να σας χαιρετήσουμε. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ. Και να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι είναι μια περίοδος με έντονες ζυμώσεις. Είναι η προεκλογική περίοδος των δημοτικών εκλογών. Σε δύο μήνες εκλογές, κύριε Δήμαρχε. Έφτασε ο καιρός λοιπόν, Θανάση. Και έφτασε ο καιρός για να αποδείξει ο κόσμος και να επιβραβεύσει ανθρώπους που παρήγαγαν έργο, που ήταν ειλικρινείς, που ήταν διαφανείς και που είχαν σαν όραμα τη Δράμα και μόνο τη Δράμα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα αξιολογήσει ο κόσμος, θα δει τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και ανάλογα θα αποφασίζει. Πάντως είμαι πολύ αισιόδοξος. Αγωνία υπάρχει φυσικά. Κύριε Φυλακτέ, πάντα σε κάθε προσπάθεια, σε έναν αγώνα για να αποδείξεις το αυτονόητο, υπάρχουν και οι δυσαρεστημένοι, υπάρχουν και οι ευχαριστημένοι πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι με ειλικρίνεια αυτά τα 4,5 χρόνια η δημοτική μας παράταξη, η δημοτική μας αρχή, είδε κατά πρόσωπο τους πολίτες, τους είπε αλήθειες, δεν υποσχεθήκαμε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά ήμασταν κάθε μέρα σε έναν αδιάκοπο αγώνα για να λύσουμε χιλιάδες προβλήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τους συμπολίτες μας. Άρα ειλικρινέστατη, με μια προσπάθεια, μέσα από αυτή την προσπάθεια και λάθη κάνεις, δεν είσαι αλάνθαστος, αλλά προσπαθείς, αγωνίζεσαι και δίνεις λύσεις σε προβλήματα. Και αυτό είναι που αποσχόλησε και απασχολεί 4,5 χρόνια την παράταξή μας ενώνουμε τη Δράμα. Πώς θα σκιαγραφούσατε τον απολογισμό πεπραγμένων αυτής της περίοδου, κύριε Δήμαρχε, των 4,5 χρόνων, κάνοντας έναν απολογισμό θετικό το πρόσημο? Φυσικά κύριε Φυλακτέ, παρόλες τις αντιξοότητες που πέρασε γενικά η πατρίδα μας, η χώρα μας, αυτά τα 4,5 χρόνια και ως κυβέρνηση αλλά και αυτοδιοικητικά. Με πολύ λίγους τους πόρους, με ένα ΕΣΠΑ που ουσιαστικά τρέχει τον τελευταίο χρόνο, με πολλά προβλήματα διοικητικά και διαδικαστικά, τι να θυμηθώ, τα capital control, τις πράξεις οι οποίες κρατήσανε τα αποθεματικά των Δήμων, των 44-12 που για 2 χρόνια περίπου πάγωσαν οι διαδικασίες των έργων. Παρόλα αυτά όμως, αυτή η Δημοτική Αρχή και όλοι οι συνεργάτες μου δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις των καιρών μας και να παράγουμε ένα σημαντικό έργο, στηρίζοντας και βοηθώντας και την πόλη μας και τα χωριά μας, αλλά και τους συνδημότες μας. Ήταν καλύτερα τα οικονομικά του Δήμου την περίοδο 11-14 από πλευράς χρηματοδοτήσεων, κύριε Δήμαρχε, ή την περίοδο τη δική σας? Γιατί γίνεται μια συζήτηση πάνω σε αυτό από την μείζον αντιπολίτευση. Κύριε Φυλακτέ, όταν ξεκινάς από 3,5-4-5 εκατομμύρια και καταλήγεις στο 1,5 την τελευταία χρονιά, και εμείς ξεκινάμε από 1,200 από την πρώτη χρονιά την αυτοδιοικητική μας, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν συγκρίσεις με νούμερα και χρηματοδοτήσεις. Από την άλλη, είχαμε μια προηγούμενη διοίκηση που έπεσε στην καρδιά του ΕΣΠΑ, άρα όλα τα προγράμματα τρέχανε και ήταν σε τελική φάση, και έχουμε ουσιαστικά μια δημοτική αρχή τη δική μας που το ΕΣΠΑ έχει τρέξει περίπου στο 20-25%. Οι εντάξεις λοιπόν που έχουμε... Η χρονική συγκυρία, λέτε, είναι ο βασικός παράγοντας. Κύριε Φυλακτέ, οι εντάξεις λοιπόν που έχουμε σε αυτό το 20-25% που έτρεξε από το ΕΣΠΑ είναι εισάξιες σε φάμιλες με αυτό που έτρεξε στο φουλ τη σεζόν της προηγούμενης διοίκησης. Έχουμε στο σύνολο πάνω από 30-35 εκατομμύρια εντάξεις. Και τώρα ξεκίνησε το ΕΣΠΑ. Σήμερα έχουμε και άλλη ένταξη, κύριε Φυλακτέ. Δεν έχει αφήσει αυτή η δημοτική αρχή, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, κύριε Φυλακτέ, κανένα έργο, έτσι ώστε να μην υποβάλουμε πρόταση και να μην έχουμε τύχη έγκρισης. Πάρα πολλά προγράμματα λοιπόν, πάρα πολλές εντάξεις,
ευχαριστώ όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές μου υπηρεσίες και τη ΔΕΙΑΔ και το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όλους τους υπαλλήλους που υπερέβαλαν τους εαυτούς τους. Γιατί είπατε μια ένταξη. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ένταξη για 926.000 ευρώ, όπου μας δίνεται η δυνατότητα στο ΚΙΦΥ από 25 ωφελούμενους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να μπορούμε να απασχολήσουμε και να δώσουμε διαφυγή σε άλλους 20 συμπολίτες μας ηλικιωμένους με την δημιουργία και 6 θέσεων εργασίας. Πριν από μισή ώρα λοιπόν πήρα την ένταξη του έργου. Και συγχρόνως σήμερα... Θα γίνει επέκταση δηλαδή του υπάρχοντος κτηρίου. Τι θα γίνει ακριβώς? Στο ήδη κτίριο, κύριε Φυλακτέ, αυτή τη στιγμή έχουμε και εξυπηρετούμε 25 ηλικιωμένους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειές τους. Και όταν μια οικογένεια μπορεί να αφήσει τον δικό της άνθρωπο μέσα σε δομές με πάρα πολλές δράσεις που δεν θέλουν να φύγουν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας από αυτόν τον χώρο όταν τους φέρνουν οι δικοί τους. Όταν λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα σε άλλες 20 οικογένειες να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, καταλαβαίνετε τι σημαντικό είναι. Και όχι μόνο αυτό, όπως σας είπα, σήμερα υπάρχει και η μεγάλη ανεργία. Αυτή λοιπόν η Δημοτική Αρχή δημιουργεί και οι προϋποθέσεις προσλήψεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία της πόλης μας. Και συγχρόνως, κύριε Φυλακτέ, σήμερα έφυγε υποβολή και άλλου τεχνικού δελτίου μέσα από τους παιδικούς σταθμούς, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους 7 παιδικούς μας, συν τους 2 φορεφικούς, 9, να χρηματοδοτηθούν με 50.000 ο κάθε σταθμός, για να δημιουργήσουμε όλες τις υποδομές νομιμοποίησης αυτών των κτηρίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, κύριε Φυλακτέ, με λίγα λόγια, είμαστε η Δημοτική Αρχή των λόγων, των έργων και των πράξεων. Ό,τι είπαμε, το υλοποιήσαμε. Και ό,τι προσπαθήσαμε και διεκδικήσαμε, το έχουμε καταφέρει. Εδώ τώρα μπαίνουν ζητήματα, Δήμαρχε. Δηλαδή, ακούμε αυτά τα οποία λέτε εσείς τώρα. Λέει κάποια άλλα πράγματα ο κύριος Χαρακίδης. Δέχεστε εσείς αυτό το περίφημο debate να τελειώνουμε, να καθίσετε, να τα πείτε, να βρείτε εκεί πέρα τι έγινε και τι δεν έγινε? Για το debate, κύριε Φυλακτέ. Εσείς λέτε φυσικά τι. Θα από όσο ξέρω, λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο debate. Θα σας απαντήσω. 4,5 χρόνια λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, κάθε μέρα μέσα στο λίκνο της Δημοκρατίας, άρα το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται ένα πραγματικό debate. Όχι στα λόγια και στο θεάθι, είναι στην πράξη. Θα μπορούσε κάλλιστα λοιπόν ο επικεφαλής σήμερα της Μίζωνας Αντιπολίτευσης να μην αποποιηθεί αυτή τη θέση και 4,5 χρόνια να αποδείξει ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν παρήγαγε κανένα έργο και ότι πραγματικά δεν πρέπει να ξαναβγεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που αποποιούνται την ψήφο των πολιτών, δεν έρχονται τον τελευταίο μισό χρόνο να αποδείξουν ότι ήταν οι καταλληλότεροι και ότι είναι ακατάλληλοι αυτοί που σήμερα διοικούν. Άρα, κύριε Φυλακτέ, αυτό που λέει είναι για τα μάτια του κόσμου. Θεωρώ και πιστεύω ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και κανέναν. Κάθε μέρα δίνω τις εξετάσεις και στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα όποιοι ήθελαν να κάνουν debate έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο των πολιτών. Αυτοί διάλεξαν την καλοπέραση, το σπίτι τους και έρχονται μισό χρόνο πριν από τις εκλογές να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Προς Θεού. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, ικανοποιημένος δηλαδή με την υλοποίηση των μέχρι τώρα έργων και δεσμεύσεων των προεκλογικών, υπάρχει μια ταύτιση αυτών για τα οποία δεσμευτήκατε πριν 4,5 χρόνια με αυτά τα οποία τελικά πραγματώθηκαν? Κύριε Φυλακτέ, σας είπα ότι καθημερινά δίνουμε έναν αγώνα, κάνουμε μια προσπάθεια. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, σας το είπα, ούτε ξέρω όλα είμαι, ούτε παντογνώστης, ούτε οι συνεργάτες μου και εγώ δεν κάνουμε λάθη. Προσπαθούμε όμως. Και μέσα από τις εντάξεις που έχουμε πετύχει και ήδη είναι ορατά τα αποτελέσματα και μέσα από ένα πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έχουμε δώσει, κύριε Φυλακτέ, πάρα πολλές λύσεις καθημερινότητας και στα χωριά μας και στην πόλη μας. Θέλουν δεν θέλουν ορισμένοι άνθρωποι να το παραδεχτούν, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Και αυτή η πραγματικότητα μιλάει για έργα αυτής της παράταξης,
και για ανυπαρξία των προηγούμενων, γιατί ουσιαστικά εξαφανίστηκαν. Και φέρω ένα παράδειγμα. 4,5 χρόνια δεν είδα λοιπόν τις αντιπολιτεύσεις σε εκδηλώσεις πολιτιστικού τομέα, κοινωνικού τομέα, δράσεων, πουθενά, απόντες. Ήρθαν σήμερα λοιπόν, λόγω κύριε της φυλακτέ, εμπειρίας σας πάντως γνωρίζετε πολύ σήμερα, καλά κύριε ότι φυλακτέ, όταν γενικά είσαι στην αντιπολίτευση, ναι, κάπως εξαφανίζεσαι. Γιατί κύριε φυλακτέ, και εγώ ήμουν αντιπολίτευση 4 ολόκληρα χρόνια. Ούτε είχα εξαφανιστεί, ούτε είχα αποποιηθεί τη θέση μου. Κάθισα στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, εμφανίστηκα σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, δήλωσα παρόν στην επόμενη εκλογική διαδικασία και ο κόσμος το επιβράβευσε. Δεν μπορείς να εμφανίζεσαι από το πουθενά, κύριε φυλακτέ, μετά από 4,5 χρόνια. Δεν είσαι πιστευτός. Δεν σε αποδέχεται ο κόσμος, κύριε φυλακτέ. Ο κόσμος τι θέλει? Θέλει τον δήμαρχο, θέλει τη δημοτική αρχή δίπλα του. Γι' αυτό λένε ότι και ο δήμαρχος είναι η πιο κοντινή μορφή εξουσίας πολιτών και διοίκησης. Άρα, κύριε φυλακτέ, όταν εξαφανίζεσαι, κύριε φυλακτέ, 4,5 χρόνια, δεν μπορείς να ζητάς την ψήφο των πολιτών και να απαιτείς να σε ξαναψηφίσουν. Και θέτω ένα ερώτημα, γιατί τα παραδείγματα είναι απτά. Αν λοιπόν δεν ξαναβγουν οι κύριοι, θα μείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή πάλι θα αποποιηθούν και θα φύγουν? Γιατί και αυτό πλανάται, κύριε φυλακτέ, έξω στον κόσμο. Και έχει αποδειχτεί περίτρανα και στην μία περίπτωση της αυτοδιοικητικής ενασχόλησης και της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Πάντως μια περίεργη πόλωση, κύριε Δήμαρχε. Κύριε φυλακτέ, το βλέπετε κι εσείς, δηλαδή, δεν υπάρχει, σαν να είναι ένας αγώνας δύο, όχι, βασικά αντιπάλων. Κύριε φυλακτέ, γιατί επιμερίζεται, η επίθεσή σας είναι ευθεία εναντίον της μίζωνος αντιπολίτευσης, λες και δεν υπάρχουν άλλες παρατάξεις. Κύριε φυλακτέ, πρώτα απ' όλα δεν είναι καμιά ευθεία επίθεση. Η επίθεση κατά καμιάς αντιπολίτευσης, καμιάς παράταξης. Και αυτό το έχω δείξει ως άνθρωπος και ως αυτοδιοικητικός 4,5 χρόνια. Συγκαταβατικός, έχω ακούσει τα εξαμάξεις, δεν μπήκα στη λογική να πολλώσω το κλίμα. Μέχρι παρεξηγήσεις, από όσο γιατί λένε. Αυτό, η ηρεμία σας δηλαδή είναι παρομοιώδης, έτσι. Αυτό που με ενδιαφέρει, κύριε φυλακτέ, είναι το αποτέλεσμα και οι λύσεις των προβλημάτων και όχι οι μεγάλες αντιπαραθέσεις μεταξύ των αντιπολιτεύσεων που ουσιαστικά δεν καταλήγουν πουθενά και δεν βοηθούν στην κρίση τον κόσμο μας. Άρα αυτό που με απασχόλησε και με απασχολεί από την πρώτη στιγμή είναι να μπορώ να λύσω προβλήματα των συνδυμωτών μου, να δώσω λύσεις, να δημιουργήσω προοπτική και να φέρω αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν έστω και έναν πολίτη. Αυτή είναι η τακτική, κύριε φυλακτέ. Την ουσία βλέπω, λέτε. Σε ορισμένους δεν καλό αρέσει. Γιατί? Τι θέλουν? Κόντρα. Αντίδραση, αντιπαράθεση. Δεν θα τους κάνω τη χάρη. Σκληρό ροκ δηλαδή, δεν θέλετε. Δεν θα τους κάνω, κύριε φυλακτέ, τη χάρη. Γιατί? Γιατί σας είπα ότι ο κόσμος με τα πολλά προβλήματα που έχει, ποσό στενό ενδιαφέρει αν σκοτώνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα ο Μαμσάκος με τον οποιοδήποτε. Τον χ δήμαρχο, τον οποιοδήποτε δήμαρχο, τον θέλει σοβαρό στη λύση των προβλημάτων του. Αυτή λοιπόν είναι και η φιλοσοφία μου, αυτή την τακτική και θα ακολουθήσω. Για ποιο έργο θεωρείτε ότι... Ποιο έργο είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι το εμβληματικό έργο αυτής της περίοδου, κύριε Δήμαρχε? Κύριε φυλακτέ, πολλές φορές ένα έργο βιτρίνα είναι αυτό που φαντάζει ως ωραίο στον κόσμο. Έχουμε και από αυτό το έργο, γιατί σήμερα έχουμε ξεκινήσει, κύριε φυλακτέ, το μεγαλύτερο έργο που γίνεται στο κέντρο της πόλης. Είναι το έργο της βιοκλιματικής μελέτης, που ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες και όπως τονίσαμε και είπαμε στους συμπολίτες μας εκείνης της περιοχής, ναι μεν θα υπάρχει όχληση, αλλά δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τα μαγαζιά τους. Μέχρι αυτό λοιπόν, τουλάχιστον εκτελείται χωρίς να φαίνεται. Και είναι καλό αυτό, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Χωρίς, όπως και ό,τι είπαμε, γιατί αυτή η δημοτική αρχή, κύριε φυλακτέ, είναι δημοτική αρχή της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και των λύσεων. Έπειτα ξεκινήσαμε ένα δεύτερο μεγάλο σημαντικό έργο. Γιατί για μας η διαχείριση και η επεξεργασία απορριμμάτων είναι πολιτισμός. Ήδη μέσα σε έναν μήνα περίπου θα έχουμε
την έναρξη της μονάδας μηχανικής διαλογής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα διαχείριση απορριμμάτων. Τρίτο μεγάλο έργο. Το μεγαλύτερο έργο, έγκριση στην περιφέρεια, η αλλαγή αμιάντος σωλήνων στη ζώνη 3, στη γάμα ζώνη. Αμιάντος. Ξέρετε τι επικρατεί γενικά στο μυαλό του κόσμου. Καρκίνος. Το φοβάται. 60 και χιλιόμετρα τα αλλάζουμε. Έχουμε φτάσει στο 30-40% της υλοποίησης του έργου. Αλλά για μένα η ουσία, κύριε φυλακτή, σήμερα, ένα έργο που δεν φαίνεται, είναι αόρατο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, είναι, κύριε φυλακτή, η κοινωνική πολιτική. Όταν δίνεις λοιπόν τη δυνατότητα λύσης στα προστοζήν του 5.000 οικογένειες, όταν δημιουργείς υποδομές ο γονέας να πάει το μικρό του το παιδί σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό που 30 χρόνια έχει να γίνει, όταν δίνεις τη δυνατότητα στις οικογένειες να αφήσουν τους ηλικιωμένους τους σε έναν χώρο και να τους εξυπηρετήσεις δημιουργώντας 45 θέσεις τέτοιων ανθρώπων, όταν ετοιμάζεις να δημιουργήσεις ένα τμήμα Αλτσχάιμερ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αυτό για μένα είναι το κύριο έργο που έκανε αυτή η δημοτική αρχή. Και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα? Κύριε φύλακτε, πάντα εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο. Προσαρμόζεσαι όμως, δηλαδή, κύριε φυλακτέ, προσαρμόζεσαι με τα χρήματα που έχεις. Όταν λοιπόν για 4 χρόνια έχεις μία σάτα 1 εκατομμύριο, βαδίζεις με αυτά. Τι δίνεις όμως προτεραιότητα? Έργα ουσίας. Πράγματα τα οποία ποτέ κανένας δεν πρόσεξε. Να σας φέρω το παράδειγμα. Πόσα χρόνια υπήρχε η απέτηση του κόσμου για ηλεκτροφωτισμό πάνω στον Κορύλαφο? Για να μπορεί ο κόσμος μετά τα προβλήματα που έχει καθημερινά να περπατήσει και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ και όποτε θέλει. Χρόνια δεν το συζητήσαμε. Αν πάμε σε παρεμελημένες περιοχές, περιοχή Αγίου Σάβα, ζητούσαν τα φώτα, φοβόταν οι άνθρωποι. Αν μπούμε σε άλλες περιοχές, Προφητηλία κτλ., που ποτέ καμιά δημοτική αρχή δεν ακούμπησε. Και μπήκαμε και κάναμε δηλαδή και έργα παρεμβάσεις. Πουλήσαν άμεσα προβλήματα, από όσο καταλαβαίνω. Κύριε φυλακτή, όταν μπήκες να είμαι και είδες την τρίτη λυκεία, θα σας πω για τα καπί μας. Χωριστή, πλήρη ανακαίνιση. Ξηροπόταμο, σε έναν μοναδικό χώρο πλέον οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Στη Δράμα, μια μετακίνηση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας σε έναν χώρο αντάξιο με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όταν μπήκες και έκανες παρεμβάσεις ουσιαστικές σε παιδικούς σταθμούς, σε βρέφη, σε σχολεία. Το πιο φυλακτέ. Δύσκολο κομμάτι του Δήμου ποιο είναι, Δήμαρχε? Κύριε φυλακτέ, το πιο δύσκολο κομμάτι σήμερα του Δήμου είναι η καθαριότητα. Και η καθαριότητα γιατί αν έχουμε και την συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, κύριε φυλακτέ. Κατηγορείται αυτή η Δημοτική Αρχή ότι δεν έκανε προσλήψεις. Μέγα λάθος. 68 προσλήψεις έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή, κύριε φυλακτέ, από την προκήρυξη ΑΣΕΠ του 2008. Όταν η προηγούμενη από αυτή την προκήρυξη είχαν πάρει 3-4 άτομα. Τους μηχανικούς, όπως θυμάμαι, τους μηχανικούς. Ναι, βγαίνουν κάποιες αντιπολιτεύσεις και λέει ότι η Δημοτική Αρχή έκανε μόνο μία πρόσληψη. Ξέρετε τι πρόσληψη ήταν εκείνη, κύριε φυλακτέ? Των συμβασιούχων. Γιατί όλοι οι Δήμοι είχαν συμβασιούχους, άρα έκλεισαν όλες οι υπηρεσίες τους όταν σταμάτησαν οι συμβασιούχοι και ο Δήμος Δράμας ευτυχώς δεν είχε κανένα συμβασιούχο πλην από έναν. Όπου εκεί κίνησε τη διαδικασία για να θυμάμαι το πάρει τότε μόνιμο. Που γινόταν και κινητοποίησεις και η Άρα δεν είχε. Μπορεί να υπάρχει, δεν, είχε, δεν μπορεί να υπάρχει παραπληροφόρηση. Ήταν θέσεις των συμβασιούχων που ο Δήμος της Δράμας, επειδή είχε μόνο έναν, έκανε την αίτηση για τον έναν. Πριν λοιπόν από το συμβασιούχο, πήραμε σε όλες τις υπηρεσίες μας 68 μονίμους υπαλλήλους. Γιατί μας φύγανε δεκάδες υπαλλήλοι. Πήγαν στην καθαριότητα κάποιοι, θα πάνε στην καθαριότητα. Πήγαν και στην καθαριότητα, κύριε φυλακτέ. Και στα νεκροταφεία και στο πράσινο και στην καθαριότητα και οδηγεί. Δεν φτάνουν όμως. Στο παραγωγικό κομμάτι ουσιαστικά. Δεν φτάνουν όμως, κύριε φυλακτέ. Γιατί όταν παίρνεις 20 και φεύγουν 30 και οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις μιας πόλης μεγαλώνουν, φυσικά και δεν θα φτάνουν. Επικεντρώνεστε πάντως και θεωρώ ότι το λέτε ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή και αυτό σας δυσκόλεψε πιο πολύ σαν δήμαρχο. Κύριε φυλακτέ, όταν έχεις τα οκτάμινα μπορείς και δίνεις λύσεις. Όπως σε 20-25 μέρες θεωρώ ότι θα έρθουν πάλι τα οκτάμινα.
149 θέσεις. Εκεί πάλι η πόλη μας θα γίνει πάρα πολύ καθαρή. Αλλά δεν φτάνουν μόνο οι υπάλληλοι, κύριε φυλακτέ. Ειλικρινά έκκληση προς τον κόσμο κάνω. Αγαπήστε την πόλη σας σαν να είναι το σπίτι σας, η αυλή σας, ο δικός σας χώρος. Μην πετάτε λοιπόν τα σκουπίδια όπου να είναι όταν υπάρχουν και κάδοι και καλαθάκια. Μην σπάζετε τα μπουκάλια και τα αφήνετε μέσα στις παιδικές χαρές. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν υπάλληλο καθαριότητας για κάθε 5-10 πολίτες πίσω από τα πόδια τους. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε φυλακτέ, να αγαπήσουμε την πόλη μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο παράδειγμα αν δεν ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα που σας λέω τώρα. Να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη που θα είμαστε περήφανοι όλοι μας. Άρα δεν μπορούμε όλα να τα χρεώνουμε στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή χωρίς εμείς να έχουμε ευθύνες. Αυτό που κουράζει έναν δήμαρχο είναι κυρίως τα θέματα αυτά της καθημερινότητας, η καθημερινή τριβή. Κύριε φυλακτέ, όποιος κουράζεται πάει στο σπίτι του. Ο δήμαρχος βρίσκεται σε αυτή τη θέση για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Ούτε κουρασμένος είμαι, ούτε απογοητευμένος είμαι. Πάντα σε μια ενασχόληση έχεις και τις ωραίες, τις ευχάριστες, τις δυσάρεστες. Ποιες ήταν αυτές οι ωραίες, ωραία στιγμή. Κύριε φυλακτέ, όταν δίνεις λύση σε προβλήματα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μάνα με 5 παιδιά έρχεται στο γραφείο μου και λέει ότι «Δήμαρχε, δεν έχουν τα παιδιά μου να φάνε, να πάρουν γάλα και είμαι χωρισμένη». Όταν λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα τη δίνεις την ευκαιρία της εργασίας όχι σε μόνιμη θέση, περιστασιακή, αλλά ενδιαφέρεσαι, ασχολείσαι και σου στέλνει ένα γράμμα που λέει «Σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες το δικαίωμα να κοιτάζω με αξιοπρέπεια στα μάτια τα παιδιά μου». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, κύριε φυλακτέ, στην ανασχόληση με τα κοινά. Όταν σου χτυπάνε την πόρτα δυστυχισμένοι άνθρωποι χωρίς εργασία, που δεν έχουν να πάρουν τα προστοζήν τους, να ζεσταθούν, να θερμαθούν, να φάνε, και εκεί μέσα από τις κοινωνικές σου δομές τους δίνεις λύσεις, δεν υπάρχει, κύριε φυλακτέ, μεγαλύτερη ικανοποίηση. Όταν από το τίποτα δίνεις μια λύση και δημιουργείς ένα έργο που αφήνει τη σφραγίδα τη δική σου και της παράταξής σου γενικά για τον καλό της πόλης και των χωριών σου, τότε αυτή είναι η ικανοποίηση της ενασχόλησης. Όποιος κουράζεται, κύριε φυλακτέ, φεύγει και το έχουν αποδείξει ορισμένοι. Όσοι όμως ενδιαφέρονται για τους πολίτες και για τον κόσμο, κάθονται και δίνουν τον αγώνα τους. Πρώτη γραμμή, είτε στα έδρανα της συμπολίτευσης, είτε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Αυτός για μένα είναι ο σωστός πολιτικός που πρέπει να απαιτεί και να έχει στην συνέχεια απαιτήσεις και από τον κόσμο. Να τονίσουμε φυσικά ότι είμαστε και σε μια χρονική συγκυρία που έχουμε έναν εκλογικό νόμο ο οποίος επιβάλλει την επομένη των εκλογών, κύριε Δήμαρχε, να είμαστε καλά και να ζήσουμε φυσικά έναν καλό προεκλογικό αγώνα και την ολοκλήρωση της, τη δεύτερη Κυριακή του αυτής της μεγάλης εκλογικής μάχης. Μετά θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, μετά θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσεις, να βρεθούν οι παρατάξεις. Είναι και ένα ακόμα οξύμορο, πρέπει να το πω αυτό, είναι πραγματικά πρωτάκουστο πάντως, να έχει τη λαϊκή εντολή ο Δήμαρχος και να ψάχνει να βρει τη δεδηλωμένη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είναι λίγο περίεργο αυτό. Κύριε φυλακτέ, είναι λίγο περίεργο, έτσι. Δηλαδή να πάρει κάποιος εντολή από το λαό και να υπάρχει ένα διέξοδο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές λόγω του ότι θα χρειάζεται 17 για να διοικήσει. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή, κύριε φυλακτέ. Συμφωνώ απόλυτα στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας. Και μάλιστα συνειδητά, χθες επειδή είναι η πρώτη επίσημη μέρα του εκλογικού μας αγώνα, 2 μήνες πριν από τις εκλογές, έκανα μία ανάρτηση που ζήτησα να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Να μην σκοτωθούμε στα παράθυρα απέναντι στους συμπολίτες μας, γιατί δεν έχουμε να προσδώσουμε τίποτα. Την αγάπη προς τον κόσμο και την ενασχόλησή μας την δείχνουμε εμπράκτως και με τις ενέργειες και τις πράξεις μας. Αυτή λοιπόν την τακτική την έχω ακολουθήσει, κύριε φυλακτέ, 4,5 χρόνια και θα την ακολουθήσω και τώρα. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με λόγο, με έργα και με πράξεις. Όχι μια στήρα αντιπολιτευτική που δεν καταλήγει πουθενά και δεν βοηθάει τον κόσμο. Γιατί αυτό που ακούω από τις περισσότερες αντιπολιτεύσεις, κύριε φυλακτέ, και είναι μέχρι ένα σημείο λογικό,
είναι ότι αυτή η δημοτική αρχή, αυτός ο δήμαρχος δεν έκανε τίποτα. Αυτό σας ενοχλεί κιόλας. Δεν έκανε τίποτα. Μη μου πείτε δηλαδή, ότι σας κύριε φυλακτέ, τόσο κρύο αίμα δεν μπορεί να έχετε. Κύριε φυλακτέ, θα σας πω το εξής. Τον οποιοδήποτε θα πείραζε. Όταν όμως δεν αναγνωρίζεις ούτε ένα έργο, κύριε φυλακτέ, δεν είσαι αντικειμενικός. 100 λάθη μπορεί να έκανε αυτή η δημοτική αρχή. Έκανε και ένα καλό. Αναγνώρισε το. Ούτε αυτό αναγνωρίζουν. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Μικρότητα. Μικροπολιτική τακτική. Ποτέ δεν το έκανα. Και τώρα σαν δήμαρχος βγήκα αρκετές φορές και επένασα ότι έγιναν έργα από τη δημοτική αρχή την προηγούμενη. Ποτέ δεν μείωσα στο έπακρο το έργο της οποιασδήποτε διοίκησης. Για να είσαι λοιπόν αντικειμενικός θα πρέπει να αναγνωρίζεις τα καλώς κείμενα, κύριε φυλακτέ, μιας διοίκησης και να προσπαθείς στην συνέχεια όταν γίνεσαι μπορεί εσύ να, γίνει να λιγοστέψεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα τώρα προβλήματα. Γιατί με τα πολιτικά πάθη που κυριαρχούν γενικότερα στη χώρα αλλά και σε κάθε τόπο μπορεί να υπάρξει αυτή η αντικειμενική κρίση για κάποια ζητήματα ή θα είμαστε πάντα στην κόντρα και όπου βγάλει. Κύριε φυλακτέ, όταν κάνεις κάτι γιατί το αγαπάς και δεν είναι για σένα αυτός ο σκοπός που αποδώσεις, τότε μπορείς να είσαι και να ακολουθήσεις τέτοιες τακτικές. Εγώ λοιπόν είμαι ρομαντικός ενασχολούμενος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μ' αρέσει αυτό που κάνω και από μικρό παιδί το κάνω. Έχω την επαγγελματική μου καταξίωση, είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που αγωνίστηκε και κόλλησε πάρα πολλά ένσημα αυτά τα 20-30 χρόνια και πιστεύω ότι η θέση του Δημάρχου δεν είναι ισαΐ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός και είναι μόνο ένας άνθρωπος. Άρα όταν μπαίνεις με αυτή τη λογική στο να προσφέρεις και δεν σε ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα και πώς θα φας εσύ προσωπικά, κύριε φυλακτέ, τότε μπορείς να ακολουθήσεις τέτοιες τακτικές και λογικές. Σας είπα, αγαπάω την πόλη μου, αγαπάω το χωριό μου, αγαπάω την περιοχή μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ ζω εγώ και τα παιδιά μου, για αυτούς θα προσπαθήσω. Από το 1998 στην τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικός σύμβουλος καταρχάς, στη συνέχεια πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, της δημοτικής κοινότητας χωριστής, στη συνέχεια δημοτικός σύμβουλος από το 6 έως το 14, το 14 μέχρι και σήμερα δήμαρχος, μεγάλη διαδρομή. Έτσι. Μεγάλη διαδρομή. Αυτά χαμηλά στρώματα, κύριε φυλακτέ. Υποψήφιος τοπικός σύμβουλος, τοπικός σύμβουλος, κοινοτάρχης, δημοτικός σύμβουλος, θέσεις εξουσίας. Για μένα το μεγαλύτερο μάθημα, αντιπολίτευση, καθίσεις στα έδρανα, έξω. Πιο πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο ή στην αυτοδιοίκηση. Κύριε φυλακτέ, και το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ μεγάλη. Ίδια χρόνια, περίπου. Πολύ μεγάλη. Πόσα αγάπη, χρόνια, κύριε φυλακτέ. Από 14 χρονών μέχρι 47. Πολλά χρόνια, κύριε φυλακτέ. 33 χρόνια. Και μάλιστα. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και εδώ με τον κύριο Μαμσάκο θα συνεχίσουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής εδώ με τον Δήμαρχο της Δράμας, τον Χριστόδουλο Μαμσάκο. Είμαστε πλέον και επίσημα από χθες σε μια προεκλογική περίοδο. Φυσικά, μπορώ να το πω έτσι, οι δεσμεύσεις σχετικά με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις ισχύουν τον τελευταίο μήνα της προεκλογικής περίοδου, αλλά από χθες και τυπικά είμαστε σε προεκλογική περίοδο λογιστικής φύσεως πιο πολύ. Η προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε από χθες, μπορούν να ανοίξουν εκλογικά κέντρα και μπαίνουν κάποια ζητήματα που αφορούν και τα οικονομικά των παρατάξεων κατά την προεκλογική περίοδο. Έχετε κάνει αρκετές εκλογές, κύριε Δήμαρχε. Φυσικά είναι μια ιδιαίτερη προεκλογική περίοδος, γιατί έχει και πάρα πολλές εκλογές ταυτόχρονες. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Το ότι θα έχουμε κάλπες στην περιφέρεια, κάλπες στους δήμους, κάλπες στα τοπικά, κάλπες στις ευρωεκλογές και δεν ξέρουμε αν προκύψει κι άλλη κάλπη? Κύριε φυλακτέ, τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που κάνουμε εκλογές, ο κόσμος τελικά πήγε και ψήφισε και έμαθε πώς γίνεται η διαδικασία των εκλογών.
Σε αυτές λοιπόν τις εκλογές θα έχουμε μία ακόμη κάλπη, την κάλπη των τοπικών κοινοτήτων. Πάντως πολύ ήρεμο σας βλέπω γενικά. Κύριε Φυλακτέ, όταν προσπαθείς 4,5 ολόκληρα χρόνια και έρχεται το πέρασμα του χρόνου να φτάσεις και σε αυτή τη διαδικασία, είμαι βασικά λάτρης αυτού που λέγεται έξω εντόνος. Ό,τι σπείρεις αυτό θα θερίσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τα 4,5 χρόνια έγινε ένα σημαντικό έργο. Θα μπορούσε να γίνει ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς οι πόροι δεν ήταν αυτοί που το επέτρεψαν. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα από κέρες θέσεις που διεκδίκησα και ήταν προς συμφέρον πρώτα απ' όλα της πόλης μου και του Δήμου μου. Έρχονται τα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα ο Δήμαρχος της Δράμας να είναι ο πρόεδρος της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο πρόεδρος ενός πανελλαδικού δικτύου και ο εκπρόσωπος προς τη Γερμανία των 325 δημάρχων. Ό,τι διεκδίκησα, κύριε Φυλακτέ, το πέτυχα και σήμερα με αυτές τις θέσεις που κατέχω έρχονται και αποτελέσματα. Είστε πρόεδρος στη ΔΙΑΜΑΔ, είστε πρόεδρος στο δίκτυο των πόσων πόλεων? 63 δήμων, κύριε Φυλακτέ. 63 δήμοι. Και εκπροσωπώ και την Ελλάδα, τους αυτοδιοικητικούς, τους 325 δημάρχους απέναντι σε όλους τους γερμανικούς δήμους. Δεν έχει σημασία όμως η διεκδίκηση. Είναι η γερμανική συνέλευση, ναι, δηλαδή. Και η προεδρία, κύριε Φυλακτή, τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Έχουμε μπει σε δεκάδες προγράμματα. Για πρώτη φορά ο Δήμος της Δράμας τρέχει και ουσιαστικά υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μέσα από τις γνωριμίες και τις φιλίες δημιουργούνται και υπεραξίες που στηρίζουν και βοηθούν τους συμπολίτες μας. Είχατε στήριξη από την κυβέρνηση και την περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί εσείς τώρα ουσιαστικά κυβερνάτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φυλακτέ, 4-5 μήνες με το Σαμαρά και μετά ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Η συνεργασία που είχα με την αντιπεριφέρεια και έχω είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, γι' αυτό έρχονται και οι εγκρίσεις και οι εντάξεις. Η συνεργασία που είχα με την σημερινή κυβέρνηση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ικανοποιητική. Στηρίξανε τις προσπάθειες του θεσμού που εκπροσωπεί ο Δήμαρχος της πόλης και δεν έχω παράπονο, αλλά είχα και τις αντιπαραθέσεις μου σε κέρια ζητήματα τα οποία πιστεύω και δίνω τον αγώνα μου. Άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί ότι εκτός από τις κομματικές μας ταυτότητες, που όταν έρχεται ο χρόνος και η ώρα πρέπει να τις ασκήσουμε, υπάρχει και ο αυτοδιοικητικός μας ρόλος που είναι το συμφέρον των πολιτών μας. Υπήρξε αυτό λοιπόν έπραξα. Ψυχρότητα θα λέγαμε με τον τοπικό και γενικότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της θέσης που πήρατε για το Μακεδονικό. Κύριε Φυλακτέ, εκεί θεωρείτε ότι ήταν Είμαι απόλυτος. Η συνεργασία που είχαμε αυτή την κυβέρνηση ήταν σε καλό επίπεδο αυτά τα 4,5 χρόνια, αλλά πάνω στο Μακεδονικό είμαι κάθετος. Έχω τη δική μου άποψη, την υπερασπίζουμε ως πολίτης και ως δήμαρχος αυτής της πόλης και δεν μπορεί να μου αλλάξει γνώμη κανένας. Ξεκάθαρος, κύριε. Λέτε όμως ότι δεν μπορώ και να κόψω την καλημέρα ή να συνεργαστώ με υπουργούς επειδή ψήφισαν τη συμφωνία. Κύριε Φυλακτέ, και πάλι θα συνεργαστώ για το καλό των πολιτών, γιατί η θέση η οποία πρέπει και αρμόζει σε έναν φορέα που λέγεται Δήμος Δράμας και σε έναν εκπρόσωπο που λέγεται Δήμαρχος, απέτηση των πολιτών, των περισσότερων πολιτών, είναι να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση προς όφελος των πολιτών. Αυτό κάνω πράξη, κύριε Φυλακτέ. Αλλά τα πιστεύω μου, τα κρατάω δυνατά, παλεύω και μάχομαι για αυτά, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι Μακεδόνας. Είμαι γέννημα θρέμα αυτού του τόπου. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να το απεμπολίσω και δεν δίνω το δικαίωμα σε κανέναν να πει κουβέντα. Δεν χαρίζω λοιπόν αυτή μου την προσπάθεια σε καμιά κυβέρνηση. Μάλιστα. Να τονίσουμε, φυσικά μπαίνουν και κάποια ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Γιατί δεν βάζει ο Δήμος κολονάκια στις ράμπες ώστε να μην παρκάρουν αυτοκίνητα και να διατηρηθούν ανοιχτές οι ράμπες των αναπήρων? Ένα ερώτημα τηλεθεατή. Κύριε Δήμαρχε, και ένα ακόμη που αφορά τη διαμόρφωση του χώρου του Κραχτίδη. Γιατί γίνεται και μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Επίσης, ένα θέμα, βλέπαμε σήμερα την εικόνα του κήπου. Ωραία. Θα μου πείτε τώρα, αν είχε μιλιά και μιλούσε εκείνος ο κήπος, τι θα έλεγε, αλλά είναι γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πάμε λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, να δούμε το πρώτο ερώτημα του συμπολίτη μας.
Συνειδητά λοιπόν, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου και έγινα δήμαρχος της Δράμας, επέλεξα να πάρω στο Δήμο της Δράμας τους δημοτικούς αστυνόμους. Αυτό λοιπόν σαν αποτέλεσμα τι είχε? Τουλάχιστον η πόλη να μπει σε μια τάξη. Και εκεί δεν χαρίστηκα σε κανέναν και με τίποτα για να έρθει μια, να μπει μια τάξη στην πόλη, κύριε Φυλακτέ. 28.000 κλήσεις. Το δημαρχιακό αυτοκίνητο γράψανε και πήγα πλήρωσα την κλήση ο ίδιος. Δεν έσβησα λοιπόν ποτέ και καμία κλήση. Σήμερα λοιπόν τα αποτελέσματα είναι ορατά. Όπου υπάρχει παρανομία, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τηρήσουμε τον νόμο. Έχω όμως ελάχιστους αστυνομικούς, δημοτικούς αστυνόμους, 10 περίπου στον αριθμό, με 2 βάρδιες. Μακάρι να μπορούσα να έχω περισσότερους, γιατί έχουν τα παιδιά πάνω από 57 αρμοδιότητες. Και καλά κάνετε και το λέτε, είναι... γιατί η δημοτική αστυνομία αλλιώς ξεκίνησε, καταργήθηκε, επανήρθαν έτσι κάποιοι. Είναι. Οι πιο πολλοί όμως είχαν πάει στην αστυνομία, σε άλλες υπηρεσίες. Άρα, όπου εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο με τις ράμπες, αμήλικτοι, κύριε Φυλακτέ. Γιατί πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους των αναπήρων το δικαίωμα να περπατούν. Να κινούνται μέσα στην πόλη. Είναι λογικότατο αυτό το πράγμα. Από την άλλη, μιλήσατε για την περιοχή του Κρακτίδη. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή χρήματα τα οποία έχουμε εντάξει και μπαίνουμε στις διαδικασίες των δημοπρατήσεων. Όλος ο χώρος απέναντι από το Φουσκωτό να γίνει ένας αθλητικός πολυχώρος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 180.000 υπάρχουν στον προϋπολογισμό και είμαστε στις διαδικασίες των δημοπρατήσεων, για να δημιουργηθεί εκεί ένας τελείως αθλητικός χώρος που συνάδει και με όλα τα γήπεδα. Για να απαντήσουμε και στο δεύτερο ερώτημα. Και το τρίτο ερώτημα, κύριε Φυλακτή. Ήταν για το δημοτικό κήπο. Πάμε λοιπόν. Δημοτικός κήπος. Μια πονεμένη ιστορία. Να φανταστείτε ότι εδώ και 30 χρόνια ούτε ο δημοτικός μας κήπος, αλλά ούτε και η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είχαν διαχειριστική μελέτη. Και οι δύο λοιπόν περιοχές, κύριε Φυλακτέ, ήταν θεωρημένες ως παρθένα δάση, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Αυτή λοιπόν η Δημοτική Αρχή, κύριε Φυλακτέ, είναι που έχει οριστικοποιήσει τις διαχειριστικές μελέτες. Ετοιμάζουμε μέσα σε αυτή την περιοχή του κήπου μια μοναδική παιδική χαρά, γιατί δεν ούτε αυτό το δικαίωμα είχαμε. 240.000 έχουμε στον προϋπολογισμό μας και ετοιμαζόμαστε τώρα μετά την λήξη της Ονειρούπολης και τον χειμώνα να δημιουργήσουμε τις υποδομές για να γίνει πάλι ο κήπος μας κατά πράσινος. Δάσος. Αλλά... δηλαδή θεωρούνταν ο δημοτικός κήπος. Έτσι. Δεν μπορούσα να αλλάξω ούτε ένα παγκάκι. Δεν μπορούσα να πειράξω την παιδική χαρά που έγινε τότε δημιουργώντας κάποια καινούργια. Αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η διαχειριστική μελέτη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Το πετύχαμε και αυτό, κύριε Φυλακτέ. Είναι σαν οικοδομές, σε ένα βουνό, ας πούμε. Σαν το να κάνεις... πετύχαμε και αυτό, κύριε Φυλακτέ. Καμιά προηγούμενη δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την πόλη. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τα συστήματα έξυπνων βιώσιμων αστικών πόλεων. Τα ΣΒΑΚ. Όλη η πόλη μας είναι χαρτογραφημένη το τι θα κάνουμε βήμα-βήμα για τα επόμενα 20 χρόνια. Έχουμε την ένταξη, την μεγαλύτερη ένταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Χρήσης γης. 30 χρόνια έχουμε να δούμε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη Δράμα. Έγκριση και με αυτό ξεκινάνε οι εργασίες. Από την άλλη, φευαρημένος ο κήπος, λέτε. Γίνονται πολλά πράγματα, λέτε, που δεν φαίνονται, ας πούμε. Που έχουν δρομολογηθεί και έχουν χρηματοδοτηθεί και τα λεφτά βρίσκονται πλέον στους λογαριασμούς του Δήμου, κύριε Φυλακτέ. Λέμε ταλαιπωρημένος ο κήπος. Και εγώ τον θέλω. Όπως πρέπει, αντάξιο όλης αυτής της ιστορίας που έχει ο δημοτικός μας κήπος. Θα γίνουν παρεμβάσεις σε λίγο καιρό. Σε 20-25 μέρες έχουμε την ανθοκομική. Επιβάρυνση πάλι του ίδιου του χώρου. Να μην κάνω αυτές τις δράσεις. Να μην δημιουργήσω Ονειρούπολη εκεί. Να μην κάνω την ανθοκομική που γίνεται 20 χρόνια. Πέστε μου για να ξέρω. Δεν υπήρχε και η διαχειριστική μελέτη. Την κάναμε κι αυτή. Κανένας, καμιά δημοτική, κανένας δήμαρχος, κύριε Φυλακτέ, δεν θέλει να έχει μια κατάσταση που δεν κοσμεί μια περιοχή σαν το δημοτικό μας κήπο. Δυστυχώς όμως υπάρχουν οι δράσεις. Υπάρχουν οι καταστάσεις. Χειμώνα γίνεται. Η επιβάρυνση του χώρου, λέτε. Έτσι είναι, κύριε Φυλακτέ. Η επιβάρυνση του χώρου. Έτσι είναι, κύριε Φυλακτέ. Αλλά αυτή η Δημοτική Αρχή, κύριε Φυλακτέ, έλυσε ένα σημαντικό θέμα για μένα, που ήταν οι διαχειριστικές μελέτες 2 πνευμόνων πρασίνου. Που καμιά προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν το έχει κάνει πράξη.
Να τονίσουμε φυσικά ότι γίνεται και μεγάλη κουβέντα για τις αθλητικές υποδομές. Θα είναι ένας στόχος, εφόσον επανεκλεγείτε, για την επόμενη τετραετία η ολοκλήρωση κάποιων αθλητικών υποδομών και η δρομολόγηση κάποιων πραγμάτων, κύριε Δήμαρχε. Πάμε, κύριε Φύλακτε. Κατηγορηθήκαμε ότι στο Φιλόδημο δεν έχουμε πρόταση. Μέγα λάθος. Η προθεσμία είναι μέχρι τον Απρίλιο και μάλιστα η δημοτική μας αρχή προτείνει έργα παρεμβάσεις για ένταξη πάνω από 600.000 ευρώ, όσο είναι το όριο της πρότασης, για πάνω το γήπεδο το εθνικό. Αλλαγή ταρτάν και δημιουργία κάποιων υποδομών. Και καινούριο τώρα αυτό, κύριε Φυλακτέ. Εδώ υπάρχει η προμελέτη για τις κερκίδες του εθνικού σταδίου. Την Παρασκευή, λοιπόν, θα καλέσω όλους τους αθλητικούς συλλόγους του Στίβου για να οριστικοποιήσουμε μαζί την μελέτη και να συμφωνήσουν στο πώς θα τη δρομολογήσουμε, έτσι ώστε να έχουμε σύμφωνη γνώμη όλων των συλλόγων μετά από πόσα χρόνια, μετά από 70-80 χρόνια. Αισιοδοξείτε ότι θα βρεθεί λύση, γιατί γνωρίζω λίγο το αντικείμενο. Λόγια, πιστεύω θα μαλώσουν οι σύλλογοι. Κύριε Φυλακτέ, από τα λόγια χορτάσαμε. Από τις προηγούμενες διοικήσεις που λέγανε πολλά αλλά δεν έκαναν τίποτα, χορτάσαμε. Σήμερα έχω πρόταση. Και η πρόταση όμως δεν είναι μόνο πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Θα την συζητήσω με τους συλλόγους. Να καταλήξουμε, να την προχωρήσουμε και να κοιτάξουμε να την εντάξουμε. Αυτή λοιπόν η μελέτη έχει μία κοστολόγηση που περνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, άρα δεν μπορούσε να ενταχθεί στον Φιλόδημο που τρέχει, γιατί η πρόταση ήταν μέχρι 680.000, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορούσε λοιπόν να ενταχθεί. Πάνω με εκείνα τα λεφτά θα εντάξουμε και θα δημιουργήσουμε όλες τις υποδομές του Εθνικού Σταδίου και στην συνέχεια σοβαρά, αφού συναποφασίσουμε όλοι μαζί, θα κοιτάξουμε πώς θα εντάξουμε αυτό το έργο με την σύμφωνη όλων. Όχι εγώ θέλω αυτό, εσύ θέλεις αυτό. Όλοι εκεί, σαν ένα κοινό τραπέζι και να πάρουμε κοινή απόφαση. Και από την άλλη, ένα σοβαρό θέμα. Κινήσαμε τις διαδικασίες του κολυμβητηρίου. Και μάλιστα έχουμε και την εναλλακτική λύση. Ένα σύγχρονο κολυμβητήριο μέσα από χρηματοδότηση φορέων, έτοιμη η προμελέτη, οριστικοποιημένη η παραχώρηση. 1,5 χρόνο παλεύω με αυτή την κυβέρνηση και έχω το αποτέλεσμα της παραχώρησης αυτού του χώρου για τη δημιουργία καινούριου κολυμβητηρίου. Γιατί, κύριε Φυλακτέ, αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. Μα τίποτα στην τύχη, κύριε Φυλακτέ. Οργανωμένα, συστηματικά, λέτε φυσικά, και φαίνεται αποτέλεσμα. Λέτε φυσικά ότι και στο παρελθόν θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα. Σίγουρο είναι ότι θα πούν ορισμένοι, ασκούσατε κι εσείς μια μορφή διοίκησης στο παρελθόν. Με τις δημοτικές αρχές, ήταν δήμαρχος, είτε εδώ είτε εκεί. Είχατε θέση ευθύνης πάντα. Κύριε Φυλακτέ, το θυμάστε πολύ καλά. Άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και βλέπει την επικοινωνία και την ενημέρωση. Τουλάχιστον στο Δήμο Δράμας είστε. Αν θυμάστε καλά λοιπόν, την εποχή που ήμασταν Δημοτική Αρχή με τον Θωμά Μαργαρίτη, έγινε όλη η παρέμβαση του Εθνικού Σταδίου και μάλιστα τότε υπήρχε προσένταξη και οι κερκίδες. Και οι κερκίδες. Απλώς δεν συμφώνησαν ορισμένοι άνθρωποι εκεί του Στίβου, γιατί άλλα προέβλεπε η μελέτη και άλλα ήθελαν να γίνει αυτή. Οπότε το έργο δεν προχώρησε ποτέ. Αν τότε λοιπόν συμφωνούσαν, όλοι οι φορείς, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για κατάλληλες κερκίδες. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνω είναι σωστό από την αρχή. Αυτό είναι, το συμφωνούμε όλοι οι φορείς και το προχωράμε. Για να βγάλουμε έξω ποιοι αντιδρούν και ποιοι είναι σύμφωνοι για να γίνει πραγματικά το έργο. Σοβαρότητα, κύριε Φυλακτέ. Αυτό έχει αυτή η Δημοτική Αρχή. Όχι λόγια, όχι απεντάξεις, όχι πρόχειρες δουλειές και στο τέλος τρέχουμε όλοι μας. Ρωτάνε τώρα τηλεθεατές για ποιο λόγο δεν γίνονται προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία, ας πούμε. Κύριε Φυλακτέ. Ερώτημα τηλεθεατών. Έχω ζητήσει από όλη την Ελλάδα, από όλη την ελληνική επικράτεια, όποιος δημοτικός αστυνόμος είναι που έχει σχέση με τη Δράμα, να τον φέρω με μετάταξη. Δεν είναι στο χέρι του Δημάρχου, γίνεται ένας προγραμματισμός προσλήψεων τώρα που θα απαντήσουμε. Εκεί λοιπόν θα έχω προτάσεις μέσα από κέραια πόστα που λείπουν στο Δήμο, για να δούμε λοιπόν στον καθορισμό των θέσεων από τώρα μέχρι το 23
το 2023, τι θέσεις θα προτείνει ο Δήμος της Δράμας. Επίσης, ρωτάνε τηλεθεατές για τις θέσεις πάρκινγκ, αν μπορούν να γίνουν περισσότερες θέσεις πάρκινγκ. Κύριε Φυλακτέ, μέσα από όλον τον προγραμματισμό, τον στοχευμένο, τον επιστημονικό, τον σοβαρό, κύριε Φυλακτέ, δημιουργούνται μέσα από αυτές τις μελέτες, γιατί 2,5 χρόνια τώρα γινόταν μια έρευνα όλης της κινητικότητας της πόλης από συγκοινωνιολόγους. Δεν αποφάσισα εγώ που θα κάνω πάρκινγκ με τη γνώση που δεν έχω. Έβαλα επιστήμονες, ανθρώπους ειδικούς. Η οριστικοποιημένη λοιπόν μελέτη των ΣΒΑΚ καθορίζει και θέσεις πάρκινγκ και θέσεις πεζοδρομήσεων όλης της περιοχής ελεγχόμενης στάθμισης, αφού πλέον έχουμε τα αποτελέσματα από όλους τους δρόμους και τις μετρήσεις 2 χρόνων. Τίποτα λοιπόν στην τύχη, κύριε Φυλακτέ. Έγινε και ένα θέμα για τη σύνδεση 2 κοινοτήτων με τον βιολογικό καθαρισμό. Μαυρόβατος και Μικροχώρη, αν θυμάμαι. Ετοιμαζόμαστε καλά. Λοιπόν. Έχουμε έτοιμη την μελέτη. Είμαστε σε επικοινωνία με αυτά τα 2 χωριά. Μόλις θα βγει η προκήρυξη, απευθείας η ΔΕΙΑΔ θα έχει έτοιμη πρόταση προς ένταξη για να οριστικοποιήσουμε τη σύνδεση όλων των χωριών μας πλέον με τον βιολογικό καθαρισμό. Εσείς τώρα προεκλογικά είχατε δεσμευτεί ως δημοτική παράταξη τότε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ΆΤΑ των τακτικών επιχορηγήσεων του Δήμου θα πηγαίνει στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Έγινε πράξη αυτό? 55% λοιπόν η ΣΑΤΑ στις κοινότητές μας, 45% στην πόλη. Όταν το αντίστοιχο ισοζύγιο των κατοίκων είναι σε πολύ μεγάλη διαφορά. Απλώς αυτό που είπαμε είναι ότι ενισχύουμε την Ύπεθρο και τα χωριά μας και την πόλη την βοηθούμε και τη στηρίζουμε μέσα από τις χρηματοδοτήσεις στο ΕΣΠΑ, της 5ης προγραμματικής περίοδου. Μάλιστα, να υπογραμμίσουμε εδώ. Ο φίλος τηλεθεατής ρωτάει για κάποιο σπίτι ετοιμόροπο στην οδό Κάσου, αν κατάλαβα καλά. Σίγουρα, Δήμαρχε, θα το γνωρίζετε. Στην οδό Κάσου. Κύριε Φυλακτέ, άλλο ένα μεγάλο θέμα. Κατάλαβα και περίπου κατάλαβα και ποιο σπίτι είναι. Κύριε Φυλακτέ, άλλο ένα μεγάλο θέμα. Μια πληγή χρόνων ολόκληρων. 35 χρόνια περίπου απαλατριωμένα οικόπεδα και καμιά δημοτική αρχή δεν μπήκε στη λογική να καθαρίσει αυτά τα σπίτια, αυτές τις περιοχές, από αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια. Πόσες παρεμβάσεις και σε πόσες περιοχές έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή? Ένα παράδειγμα τρανό. Για να σκεφτούμε λίγο την περιοχή του αρχαιολογικού μας μουσείου. Πώς ήταν και πώς είναι. Για να σκεφτούμε την περιοχή εκεί δίπλα στην Πετρελαϊκή. Με εκείνο το εγκατελειμμένο σπίτι. Πώς ήταν και πώς είναι. Εκεί ήταν, και σειρά σπιτιών. Να πάμε, κύριε Φυλακτέ, να πάμε στην περιοχή των δικαστηρίων, να πάμε στην περιοχή του ΟΤΕ. Δεκάδες παρεμβάσεις. Σε πράγματα αυτονόητα. Να φανταστείτε ότι βγαίνανε από τα σπίτια συμπολίτες μας και ζούσαν μια τρέλα. Γιατί δεν το πιστεύανε. όταν λοιπόν έχεις τέτοια εγκατελειμμένα σπίτια μέσα στις γειτονιές σου και φοβάται την οικοκυρά να ανοίξει τα παράθυρα γιατί η αρουραίοι τόση. Και το βρέμισμα πρέπει να πούμε είναι έργο. Έτσι. Μεγάλο και ναι. Πιο σοβαρό για πολλούς. Δεν είναι μόνο το χτίσιμο. Αλλά δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη, κύριε Φυλακτέ, να καθαρίσεις 200 σημεία της πόλης σου. Ξεκίνησες και όπως πάλι έχουμε στο πρόγραμμα και μπαίνουμε και στα χωριά μας και κάνουμε καθαρισμό όλων αυτών των απαρατριωμένων κτηρίων. Μεγάλο ζήτημα, κύριε Φυλακτέ. Κανένας δεν το ακούμπησε. Πρώτη δημοτική μας αρχή. Φίλοι τηλεθεατές λένε για τα βιτιοφόρα τα οποία παρκάρουν στην περιοχή της ανάπλασης. Είναι ένα θέμα επίσης, κύριε Δήμαρχε. Φυσικά, κύριε Φυλακτέ. Αλλά για να το λύσουμε, για να είμαστε αντικειμενικοί και υπεύθυνοι απέναντι στον κόσμο, πρέπει να οριστεί μια περιοχή που θα οι επαγγελματίες αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, έτσι ώστε να μην δημιουργείται όλη η όκληση αυτής της περιοχής. Είμαστε προς εξέβρεση αυτού του χρόνου, του χώρου. Θεωρώ ότι λίγο υπομονή πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας και θα το δούμε και αυτό σοβαρά αυτό το θέμα. Σε ποιους τομείς εντοπίζετε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δράμας και πώς μπορείτε από την πλευρά σας να βοηθήσετε την πρόθεσή τους? Κύριε Φυλακτέ, όταν ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, ένας τόσο μεγάλος θεσμός με πανευρωπαϊκή αναγνώριση, τον έχεις κοιμόμενο γίγαντα,
δεν μπορείς να μιλήσεις για ανάπτυξη. Ήρθαμε λοιπόν σαν Δημοτική Αρχή, συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δημιουργούμε τις υποδομές δημιουργίας σχολής κινηματογράφου, δημιουργείται πλέον η μελέτη, οριστικοποιείται περίπου σε 20 μέρες από την ανάδοχο εταιρεία που ήταν πρωτοβουλία ιδιωτικής χρηματοδότησης και στη συνέχεια διεκδικούμε αυτόν τον χώρο να γίνει ένας χώρος πολιτισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Όταν λοιπόν θα φέρεις εδώ στη Δράμα προμεταπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με υποχρέωση για να πάρουν το πτυχίο τους να βρεθούν στη Δράμα, δεν είναι ανάπτυξη. Πόσα χρόνια μιλάμε για πανεπιστήμια που δεν έρχονται? Όταν δημιουργείς περιοχές ανάδειξης φυσικού κάλου στην πόλη σου, η βιοκλιματική μελέτη, η περιπέτεια του νερού που ετοιμάζουμε και είμαστε στην τελική φάση χρηματοδότησης μέσα στον κήπο της Αγίας Βαρβάρας, η διαδικασία ανάδειξης κάποιων σημείων που μπορούν να φέρουν επισκέπτες, το τζαμί, η Αγία Σοφία, η περιοχή της παλιάς πόλης, τότε δεν δημιουργείς προϋποθέσεις ανάπτυξης. Όταν εκμεταλλεύεσαι και αξιοποιείς τον ορεινό μορφή, σου... Πρέπει να πούμε, θα αλλάξει η μορφή της Αγίας Βαρβάρας. Όχι ήδη μόνο, έχουμε, ήδη έχουμε και από τον εφοπλιστή, τον κύριο Θεοδωρίδη, εκεί μια παρέμβαση στο παλιό σπίτι του Καλλιόρα, όπως το ξέρει ο κόσμος. Δίπλα είναι το ξενοδοχείο το μεγάλο. Δημιουργείται και άλλο ξενοδοχείο εκεί απέναντι στην βιβλιοθήκη. Και μετά έχουμε... Η μελέτη η οποία οριστικοποιείται, που θα παίξω με τα νερά, κύριε φυλακτέ, σε μια δημιουργία περιπέτειας του νερού, δεν μπορείτε να φανταστείτε την πρόταση, τη δυνατή τουριστικά είναι, όταν πας να αξιοποιήσεις τον ορεινό σου όγκο. Πώς? Κλείνοντας τους χαδάσου, δημιουργώντας αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα που τρέχει και υλοποιείται για τη δημιουργία γεωπάρκου πριν από το Σιτηρόνερο. Όταν τα δυο σου χωριά, κύριε φυλακτέ, αυτή τη στιγμή σκάβονται και γίνονται πέτρινα χωριά. Όταν έχει οριστικοποιηθεί ο δρόμος Σκαλωτής και δάσους της Ελατιάς. Όταν ο χώρος του δάσους της Ελατιάς, τα πέτρινα τα χωριά που λέμε πάνω, αξιοποιηθούν και είναι στην τελική φάση για τη δημιουργία μεταπτυχιακών φοιτητών ενός ερευνητικού κέντρου του Δημοκρητίου για σχολή δασοπονίας και αξιοποίηση και τον ορεινό σου όγκο. Πώς λοιπόν αναπτύχθηκε? Αυτό υπάρχει όραμα δηλαδή? Όχι, υπάρχει όραμα. Δεν είναι όραμα, κύριε φυλακτέ. Είναι πραγματικότητα. Απλά τα έχουμε τρέξει. Απλώς οι γραφειοκρατίες, επειδή δυστυχώς το ελληνικό σύστημα είναι χρονοβόρες, τα αποτελέσματα έρχονται σιγά σιγά. Κρατήστε το αυτό, κύριε φυλακτέ. Τα επόμενα 4 χρόνια, με όλα αυτά τα ενταγμένα έργα που τρέχουν, είναι πραγματικότητα, δεν είναι στα λόγια, θα είμαστε η Δημοτική Αρχή με το σημαντικότερο έργο που έγινε ποτέ στη Δράμα. Κρατήστε το, και δεν το λέω φλιαρώντας και μόνο γιατί έρχονται εκλογές. Κουραστήκαμε, κύριε φυλακτέ. 4,5 χρόνια ήμουν με μία βαλίτσα. Δράμα, περιφέρεια, Αθήνα, Βρυξέλλες, Γερμανία πίσω. Γι' αυτό έρχονται και τα αποτελέσματα. Γιατί πλέον η Δράμα είναι γνωστή και έξω από πάντως, τα όρια της. Δεν αφήνεται τίποτα στην τύχη από τίποτε, κύριε φυλακτέ. Τίποτε. Γιατί ασχολούμαι ψυχή και σώματι 18 ώρες, κύριε φυλακτέ, με αυτό που αγαπώ. Με αυτό που επέλεξε ο λαός της Δράμας να με τιμήσει, την τιμητική θέση του Δημάρχου. Σέβομαι λοιπόν τη βούληση των συμπολιτών μου και θέλω να τους δικαιώσω για την επιλογή τους. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός εν ώψη των εκλογών. Τι προγραμματίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε? Επισκέψεις, κύριε φυλακτέ, σε χωριά, σε φορείς, σε πολίτες, για να αναδείξουμε το σημαντικό και σπουδαίο έργο μας. Γιατί είμαι της φιλοσοφίας και της λογικής ότι ο κόσμος μπούχτησε από το θα. Είστε της λογικής πόρτα-πόρτα πάντως. Γενικά, κύριε φυλακτέ, σήμερα... Δεν είστε υπέρ των μεγάλων συγκεντρώσεων κλπ. Είστε της λογικής πόρτα-πόρτα. Και αυτό που δουλέψαμε, μοχθήσαμε και οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά, να το αναδείξουμε. Γιατί σας είπα, φτάνουν τα θα. Σήμερα τι έρχεται αυτή η Δημοτική Αρχή? Ένταξε αυτό, να η χρηματοδότηση, να το έργο, να η μπουλντόζα που πήγε, να το αποτέλεσμα. Μπουχτίσαμε από τα μεγάλα λόγια, κύριε φυλακτέ.
Δεν ήθελα, θα μπορούσα όλη αυτή τη δράση μου, 4,5 χρόνια, να έχω έναν δημοσιογράφο και να τα δείχνω βήμα-βήμα που πάω και τι κάνω, τι πετυχαίνω. Κουράστηκε ο κόσμος από αυτή την τακτική. Σήμερα θέλει μια υπεύθυνη δημοτική αρχή, έναν υπεύθυνο δήμαρχο που φέρνει αποτελέσματα και τα δείχνει στην κοινωνία τώρα που είναι ορατά. Αυτό και το διακύβευμα εν ώψη και των εκλογών, από όσο κατάλαβα. Αυτό έτσι είναι, κύριε Φυλακτέ. Καινούργιος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Δερμετζής. Ναι, σήμερα ορκίσαμε τον κύριο Δερμετζή. Έχει παραιτηθεί από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη θέση του Αντιδημάρχου, κύριος Μουσιάδης. Τον εύχομαι κάθε επιτυχία στην καινούργια του σταδιοδρομία που έχει επιλέξει. Είχαμε μια άριστη συνεργασία μαζί. Επιτέλεσε ένα σημαντικό έργο στον κοινωνικό τομέα, όπως και άλλοι δημοτικοί μου σύμβουλοι που αποφασίσανε. Σχολή αυτοδιοικητική δημιουργήσατε. Ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Αυτό τι δείχνει όμως, κύριε Φυλακτέ? Ότι αυτή η δημοτική αρχή έχει στελέχη. Βγάλει στελέχη, όπως λέει, δημιουργεί σχολή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Φυλακτέ. Να είστε καλά. Ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα ζήτηση. Θέσαμε και τα ερωτήματα του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής εδώ, παρεμβάσεις Star Βορείου Ελλάδος, και σήμερα Τετάρτη εδώ μαζί σας. Και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Δήμου του Δοξάτου, ο κύριος Στάθης Φυρινίδης, αγρότης, συνεταιριστής. Να σε χαιρετήσουμε, Στάθη. Καλησπέρα, κύριε Φυλακτέ, και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει. Να τονίσουμε φυσικά ότι έχετε δηλώσει ότι θα είστε υποψήφιος και σε αυτές τις εκλογές. Μια έντονη αυτοδιοικητική περίοδος, θα λέγαμε, που ασχολείστε με τα κοινά. 4 φορές εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, από όσο γνωρίζω. Έτσι. Θα τα δούμε και αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως από τα αγροτικά. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές αναφέρεστε και στα Τενάγη και σε ζητήματα που αφορούν εκεί την περιοχή, την ευρύτερη του Δήμου του Δοξάτου, με τα Τενάγη των Φιλίππων. Τι κατάσταση επικρατεί, κύριε Φυρινίδη, αυτή την περίοδο? Αν ξέρετε, ακόμη υπάρχουν πλημμυρισμένες εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων. Βέβαια δεν είναι στο δικό μας αγρόκτημα. Οικόπεδο, θα λέγαμε. Ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα που μας λέγανε χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί στα Τενάγη, ήδη άρχισε να εμφανίζεται. Εάν βρέξει σήμερα, αυτό το πρόβλημα θα πολλαπλασιαστεί εκεί. Ήδη αρχίζει να γίνεται λίμνη η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων. Μια περιοχή από όπου, όπως ξέρετε, πέρασε ο αγωγός ΤΑΠ. Άλλο θέμα. Εάν αυτή, ναι, άλλο θέμα. Εάν αυτή η παιδιάδα, η τόσο έφορη παιδιάδα, κύριε Βυλακτέ, η δική μας εδώ του νομού μας, με τα δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έφορης γης, ήταν στην Νότιο Ελλάδα, θα ήταν μια παιδιάδα κόσμημα. Έχουμε το πιο παραγωγικό κάμπο. Έχουμε έναν κάμπο ο οποίος μας βγάζει προϊόντα αρίστης ποιότητος. Να σας πω ότι η Ιταλή της Μπαρίλα, ξέρετε, μεγάλη... Η μεγάλη εταιρεία ζυμαρικών. Ναι, παίρνουν τον αφρό του καλαμποκιού που παράγεται στην περιοχή μας. Ούτε καν στα σιλό των εμπόρων δεν μπαίνει το καλαμπόκι. Απευθείας από το χωράφι φεύγει στα καράβια τα οποία τα πάνε στην Ιταλία. Αυτή την περιοχή, γιατί την έχουν τόσο υποβαθμισμένη? Είναι δυνατόν σήμερα να μην μπορεί ο αγρότης να πάει να καλλιεργήσει το χωράφι του, γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα με το τρακτέρ του? Αυτό που οφείλεται τώρα, για εξηγήστε μου λίγο. Δηλαδή, είναι ιδιαίτερα φυσικά τα εδάφη των Τεναγών, είναι ευλογία από τη μία, αλλά είναι και ένα έργο το οποίο έγινε, από όσο γνωρίζω, πριν πολλές δεκαετίες και απαιτούσε κάποιες παρεμβάσεις να γίνουν για να συντηρηθεί αυτό το έργο. Από εκείνες
τις εποχές, κύριε Φυλακτέ, μέχρι σήμερα. Μιλάμε για πότε τώρα, για 50? Μιλάμε, η αποξήρανση έγινε... Το 30. Ξεκίνησε προπολεμικά και ολοκληρώθηκε με το τέλος του πολέμου. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα έχουμε χάσει μεγάλο υψόμετρο στην περιοχή των Τεναγών Φιλίππων. Γιοφύρια που χτίσανε οι πατεράδες μας σήμερα είναι στον αέρα τα τσιμέντα, γιατί το έδαφος έχει υποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή είναι οριακά λίγο πάνω από την κήτη του ποταμού Αγκίτη, από όπου, όπως ξέρετε, φεύγουν όλα τα νερά της περιοχής μας. Δεν μπορεί να φύγει. Είμαστε σε ζωντανή εκπομπή, ναι. Συγγνώμη. Και τι γίνεται? Όσο και να εκβαθύνουν την κεντρική τάφρο στα Τενάγη των Φιλίππων, όσο και να την εκβαθύνουν, η ροή του νερού είναι πολύ μικρή. Δεν φεύγει. Βλέπετε πώς είναι άλλα ποτάμια και κοιτάξτε τα νερά στην κεντρική τάφρο, πώς, με τι ροή φεύγουν. Είναι σαν λιμνάζοντα. Φεύγει πολύ λίγο νερό. Γιατί... Άρα πρέπει να γίνουν έργα να καθαρίσει ουσιαστικά. Να καθαρίσει, αλλά σε μερικά χρόνια θα είμαστε κάτω σε υψόμετρο και από τον Αγκίτη ποταμό. Σε ένα συνέδριο που είχε γίνει πριν 15 χρόνια στη Λιβύα, στο συνεδριακό κέντρο εκεί, και ήρθαν τεχνοκράτες οι οποίοι μας μιλήσανε για το πρόβλημα αυτό, ακούστηκε και η άποψη από τεχνοκράτη, όχι από κάποιον αγρότη, ότι η μοναδική λύση θα είναι αν γίνει κάποια σύραγγα κάτω από το σύμβολο όρος. Αλλιώς οδηγούμαστε στο να δημιουργηθεί ξανά αυτή η λίμνη που ιστορικά, ξέρετε, υπήρχε πολλά. Είναι η μάχη των Φιλίππων, λέει, έγινε δίπλα στη λίμνη που υπήρχε ανάμεσα στους δύο λόφους εκεί που είναι τα Λασπόλωτα. Και γι' αυτό και η αντίδραση με τον ΤΑΠ, πρέπει να πω. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα εσείς να περάσει, να διέλθει, να γίνει το έργο και να είναι και ευλογημένο το έργο. Όμως λέτε ότι είναι ακατάλληλο για αυτούς τους λόγους, λόγω του ότι εκεί είναι ουσιαστικά μια τάφρος. Ήτανε τόσο ανίδεοι, να πω, αυτοί που ήρθανε και είδανε τα χώματα εκεί στην περιοχή των Τεναγών και αποφασίσανε να περάσει ο αγωγός από εκεί. 18 χιλιόμετρα μήκους διέσχιζε το κέντρο των Τεναγών ο αγωγός στην αρχική του χάραξη. Κανένας δεν μίλησε, ούτε η Καβάλα, για αυτό το πρόβλημα. Η Καβάλα την σκεφτόντουσαν μόνο τη γη υψηλής παραγωγικότητος. Αλλά το μέγα πρόβλημα αυτό των Τεναγών δεν το ανέδειξε κανένας. Ο ΓΕΟΤΕ και ο ΤΕΕ εννοείται ότι είναι σύμβουλοι του κράτους. Σε ποιον απευθύνθηκε το Υπουργείο για να δει, να συμφωνήσει να περάσουν μέσα από τα Τενάγη? Δεν έπρεπε να συμβουλευτεί το ΤΕΕ και το ΓΕΟΤΕ της περιοχής μας? Άνθρωποι εξειδικευμένοι, επιστήμονες, οι οποίοι αποφασίσαν και αντιπροτείναν άλλη διέλευση. Τι δημιουργεί δηλαδή, τι θέμα, ότι παίρνει κάποια κομμάτια γης εκεί πέρα για να περάσουν οι αγωγοί? Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα? Όπως ξέρετε, τα επόμενα χρόνια θα περάσουν και άλλοι αγωγοί από εδώ. Από τη στιγμή που έγινε η αρχή και πέρασε αυτός ο συγκεκριμένος μέσα από τα Τενάγη, βέβαια, αυτή τη στιγμή περνάει μόνο 1,5 χιλιόμετρο μέσα από τα Τενάγη και όχι 18 όπως ήταν στην αρχική χάραξη. Και εδώ εγώ θα πρέπει να το πω και στην τηλεόραση, ότι ήταν γενναία η απόφαση που πάρθηκε τότε από τη Δημοτική Αρχή να προτείνει στον ΤΑΠ, προκειμένου, αφού δεν μπορούν πλέον, αποφάσισε το Υπουργείο να περάσει από το βουνό, από εκεί που περνάει ο δικός μας αγωγός. Ας περάσει βορειότερα των Τεναγών. Εμείς, σκεφτόμενοι το πρόβλημα αυτό που θα δημιουργηθεί εκεί μέσα στα Τενάγη, σε μια περιοχή που κάθε χρόνο σβήνουμε φωτιές που προξενούνται είτε από ένα κεραυνό είτε από ένα τσιγάρο που θα πετάξετε εσείς που είστε κυνηγός ή πάτε να δείτε εκεί. Λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, λέει ακριβώς ο κ. Σιρινίδης, λόγω του ότι το έδαφος αυτό, γι' αυτό είναι τόσο έφορο. Είναι λιγνίτης. Είναι ο λιγνίτης που όλοι ξέρουν. Ο περίφημος λιγνίτης. Ναι, που θέλουν να τον πάρουν και αυτόν. Αυτή τη στιγμή δεσμεύσανε ένα κομμάτι με τον αγωγό, γιατί δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
Είναι δεσμευμένη η περιοχή από όπου περνάει ο αγωγός. Εντάξει, εμείς το ξέραμε, οι αγρότες από όπου πέρασε ο αγωγός πήραν τις αποζημιώσεις τους, αλλά η γενναία απόφαση αυτή του Δήμου τότε, και πρέπει να αναδειχθεί αυτό, να περάσει βορείως των Τεναγών. Και έτσι αυτή τη στιγμή περνάει μόνο σε 1,5 χιλιόμετρο. Αναφέρεσαι στην προηγούμενη από όσο καταλαβαίνω περίοδο, που είσαι σαν διοίκηση εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Δεν μπορούσαμε, κύριε Φυλακτέ, να δεχτούμε να περάσει μέσα από το κέντρο των Τεναγών με όλα αυτά τα προβλήματα που είπαμε και με το θέμα της συνείδησης του εδάφους που έχουμε για τώρα. Για πόση έκταση μιλάμε, κύριε Φιρινίδη? Μιλάμε τώρα για τη Βάλτα εκεί, μιλάμε για τα Τενάγη. Πώς είναι η έκταση? Τα Τενάγη των Φιλίππων είναι γύρω στα 100.000 στρέμματα. Α, τεράστιο. Και το 30-35% αυτής της περιοχής είναι στο δικό μας νομό. Οι Σεραίοι έχουν γύρω στο 5-6% και όλο το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι, ανήκει στο νομό Καβάλας. Μοιράζεται σε τρεις νομούς δηλαδή αυτή η έκταση. Η συνεργασία τώρα αγροτών των τριών νομών είναι καλή? Δεν υπάρχει συνεργασία. Δεν υπάρχει συνεργασία. Δεν υπάρχει και ένας φορέας κοινός εκεί, ο οποίος θα διαχειριστεί τα όποια νερά θα υπάρχουν το καλοκαίρι, για να μην υπάρχουν αυτές οι φασαρίες. Φασαρίες που είδαμε πέρυσι, για παράδειγμα. Το θυμάμαι, κάναμε ρεπορτάζ κιόλας. Που κλείσανε κάποιοι αγρότες με το έτσι θέλω τα φράγματα εκεί στη γέφυρα της Νικήσιανης, να πω, όπου είναι η κεντρική τάφρος, και δεν αφήναν λίγο νερό να περάσει, να πάει στα αντλιοστάσια τα δικά μας του Δήμου Δοξάτου εκεί, και αρδεύονται εκτάσεις του Καλαμπακίου, της Αγίας Παρασκευής, και δεν δουλεύαν υπομόνες οι εκείνες για να ρίξουν λίγο νερό και σε αυτή την περιοχή. Νερό το οποίο πηγάζει από τα όρια του δικού μας Δήμου. Νερό το οποίο με αυτήν την τακτική θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε το διαχειριστούμε όπως θέλουμε. Δεν μπορείτε εσείς, κύριοι, να πηγαίνετε να κλείνετε τα θυροφράγματα εκεί. Οι άλλοι τι θα κάνουν? Ναι, να έχει νερό εκεί, να κλείνουν μόνο και μόνο να υπάρχει νερό μπόλικο στην κεντρική τάφρο, για να ποτίζεται η Βάλτα, να αρδεύεται με τη μέθοδο της υφάρδευσης. Δηλαδή είναι σαν σφουγγάρι αυτό το λιγνητικό κοίτασμα που υπάρχει εκεί, και όταν έχεις μαζεμένο νερό σε ένα σημείο, αυτό υπογείως... Θεωρείτε ότι είναι ένα έργο, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν εκεί, που θα πρέπει να απασχολήσει και τις δημοτικές εκλογές και τις περιφερειακές εκλογές? Κοιτάξτε, εμείς εκεί έχουμε... Θα πρέπει να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε στο παρελθόν ακούσει πολλές εξαγγελίες και για τα Τενάγη και για το δίκτυο άρδευσης της περιοχής μας. Δηλαδή, το ΕΒΟ Ιράνι που λέμε, κύριε Φυλακτέ. Ο μεγαλύτερος στο ΕΒ του νόμου δεν είναι? Ο μεγαλύτερος, με πολλές χιλιάδες στρέμματα, και αυτή τη στιγμή έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, μπορεί κάποια δημοτική αρχή να φτιάξει αυτό το έργο? Δεν μπορεί καμία δημοτική αρχή. Το να τάζουμε μόνο ότι θα το λειτουργήσουμε, μπορούν όλοι να το κάνουν, αλλά δεν θέλουμε να ακούμε πλέον τέτοια. Το να πιέσουμε όμως ή το να ψάξουμε να βρούμε κάποιες χρηματοδοτήσεις, αν είμαστε έτοιμοι, ελπίζω ότι μπορεί να συμβεί. Θα χρειαστούν πολλά λεφτά. Είναι έτοιμο το μέρος από πλευράς δρόμων, καναλιών, τσιμενταβλάκων. Αλλά... Και υπάρχουν και οι κτηριακές υπηρεσίες. Αλλά όλες οι άλλες σωλήνες, το νερό. Το νερό εκεί είναι το ζητούμενο. Δηλαδή είναι όλα έτοιμα εκτός από το νερό, από όσο κατάλαβα. Προγραμματίζουν κάποιοι, χωρίς εμάς, να κάνουν έργα άρδευση στην περιοχή τους. Και μιλάω για την Καβάλα. Μάλιστα, για να τονίσουμε, αναφέρεσαι στο τελευταίο γεγονός το οποίο πώς μπορείτε, κύριε, στην Καβάλα να τάζετε ότι θα αρδεύσετε κάποιες περιοχές με νερό του Κεφαλαρίου, όταν γνωρίζετε εσείς οι ίδιοι ότι στο Κεφαλάρι το νερό δεν επαρκεί για τις δικές τους ανάγκες. Και όσο νερό φεύγει προς την περιοχή της Καβάλας, είναι νερό που στα πλαίσια της καλής συνεργασίας διοχετεύεται προς τα εκεί να ποτίσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, αν μας πείτε ότι
θα βρείτε τρόπους να πάρουμε νερό. Μπορεί να έχω κανένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Ξέρω εγώ, κάποτε λέγανε θα κάνω μια σύραγγα από τον έστω να μας κατεβάσουν νερό στην παιδιάδα. Η παιδιάδα αυτή αξίζει να γίνουν που κάποια έξοδα για αυτήν. Πού το θυμηθήκατε? Την άρδευση από τα νερά του Νέστου, λέτε. Ναι, είναι από αυτά όλα που ακούγαμε. Τι έχουμε ακούσει πραγματικά σε σειρά ετών εδώ για αυτή την περιοχή. Τι έχουμε ακούσει. Και τι πολιτικές καριέρες στήθηκαν σε αυτό, στα Θηφυρινή. Ναι, έτσι είναι. Τα ακούγαμε εμείς. Λέγαμε τι ταξίδι θα είναι αυτό του νερού από, από το Παρανέστη να έρθει και να μην πάει όχι στο κάμπο. Θα πήγαινε στις σημειωρινές περιοχές. Που δεν είναι αρδευόμενες. Θα έφτανε μέχρι και την Προσοτσάνη και πιο πάνω και θα πήγαινε και από το Μενίκιο Όρος και στον Ομό Σερών. Τα θυμάστε? Ναι, τα θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν αυτή η παιδιάδα δεν ήταν στη Μακεδονία και ήταν στη Νότια Ελλάδα, αν ήταν στην Πελοπόννησο, θα είχε γίνει εδώ και χρόνια, κύριε Φυλάκτη. Έτσι λέω. Βγάζετε μια συγκεκριμένη, λέτε συγκεκριμένα ότι εδώ πληρώνουμε μάλλον τη θέση μας. Πληρώνουμε μάλλον ότι δεν ασχολούνται σοβαρά μαζί μας. Εδώ πολλά αυτό πληρώνουμε. Είναι η άρδευση, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Εσείς συμφωνείτε τώρα με την τακτική ότι πρέπει να πάτε σε κόντρα με την γειτονική Καβάλα, με τον Δήμο Καβάλας, πάνω σε αυτό το θέμα? Στο θέμα ίδρυυση δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κόντρα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, προτεραιότητα έχει το νερό που θα πιει ο άνθρωπος. Που θα πιει? Ναι. Θα πιει. Όχι άρδευση. Όταν πάμε όμως στην άρδευση, αλλάζουν τα πράγματα, είναι τελείως διαφορετικά. Η Καβάλα είναι ένας πλούσιος δήμος. Πολλές φορές απευθυνθήκαμε, τους είπαμε ανταποδοτικά, ρε παιδιά, κάντε κάτι. Εμείς το καλοκαίρι δεν έχουμε νερά να αποτίσουμε τα χωράφια μας. Πλούσιος δήμος είστε. Οι αγρότες πιέζουν να κάνουμε καμιά πομόνα στον κάμπο, έτσι να αναπληρώσουμε κάποια κενά που υπάρχουν εκεί. Γιατί το νερό το στέλνουμε στην Καβάλα, στον κάμπο της Καβάλας πολλές φορές. Αυτοί δεν θα μπορούσαν να μας κάνουν κάποιες πομόνες στην παιδιάδα μας? Να λύσουν λίγο το πρόβλημα. Να μας κλείσουν τα μάτια που λέει ο λόγος. Να πληρωθούν κάποια έξοδα που γίνονται γιατί χαλνάνε υλικά γεωτρήσεων, αντλίες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι ακριβώς. Και να κάνουν. Δηλαδή, απλά πράγματα λέτε. Ναι. Είναι γιατί δουλεύουν παραπάνω τα μηχανήματα, κουράζονται, χαλνάνε τα μηχανήματα, μετά πληρώνει ο Δήμος για να φτιάξει τα μηχανήματα και η ζωή συνεχίζεται. Εισπράττουν τόσα χρήματα. Φτάνουν σε περιόδους, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν συνεχίζεται και σήμερα, περιόδους καλοκαιρινές που το νερό στο Δήμο. Εκεί Παγκαίου, παραθαλάσσια δεν τους αρκεί και ψωνίζουν νερό από το Δήμο Καβάλας, νερό Κεφαλαρίου και το ακριβοπληρώνουν. Καταλαβαίνετε? Από αυτά δώστε κάτι και εκεί, να μην μιλάνε οι άνθρωποι, να μπορούν να καλύψουν. Θα περιμένατε δηλαδή μια καλύτερη συνεργασία, αυτό το λέτε ακριβώς. Και σαν δημοτικό σύμβουλο τόσα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εγώ εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις αυτή τη στιγμή, να μην. Μάλιστα. Αυτοδιοικητικά φυσικά εκεί φαίνεται να διαμορφώνεται ένα τοπίο με πολλές υποψηφιότητες, κύριε. Ναι, ναι, με το. Και αν κάνουμε και ένα πολλαπλασιασμό, θα χρειαστούν καμιά 450 υποψήφοι μαζί με τα τοπικά και όλα τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι ένα πανελλήνιο φαινόμενο αυτό. Στο Δήμο το δικό μας, βέβαια, με τους τόσους χιλιάδες κατοίκους που έχουμε. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μεγάλος ο αριθμός υποψηφιότητων. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν όλες αυτές οι υποψηφιότητες που ακούμε σήμερα να αντέξουν μέχρι το τέλος. Ίσως δούμε και κάποιες συγχωνεύσεις, ίσως λέω, ή κάποιες αποσύρσεις υποψηφιότητων. Αλλά το σίγουρο είναι να ακούγονται 6-7 συνδυασμοί αυτή τη στιγμή. Και με τον αριθμό που χρειάζεται, όντως θα χρειαστούν αρκετά μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Μια μεγάλη κοινότητα δηλαδή, κατοίκων, πρέπει να πω. Ναι, έτσι είναι, αν συμπεριλάβουμε και τα ναι. Τοπικά συμβούλια για μέσα. Για να το πούμε κιόλας, Νεροφράκτης και Αγία Παρασκευή μαζί ή ένας Καλαμώνας σε υποψήφιους. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο πρωτόγνωρο, πρέπει να πω. Είναι και το καινούριο σύστημα αυτό, με την απλή αναλογική που θα μας. Εγώ πιστεύω ότι εσείς είστε σίγουρα υπέρ της απλής αναλογικής. Πάντως, γιατί είστε και ένας άνθρωπος της συνένεσης. Εντάξει, απλή αναλογική, αλλά τώρα πειραματίζονται μαζί μας. Βέβαια, ο δικός μας ο Δήμος, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα με την
επανάσταση που κάναν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι του κυβερνώντος συνδυασμού και αποσύρθηκαν από το δήμαρχο δίπλα και δεν μπορούσε να πάρει πλειοψηφίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το φαινόμενο που το γνωρίσαμε εμείς θα το δουν τώρα και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, οι υπόλοιποι δήμοι, κύριε Φυλακτέ, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Πάνω σε αυτό δεν έγινε κάτι να προβλεφθεί πώς θα υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ συνδυασμών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προβληματισμό εκφράζεται. Απλά τι θα γίνει αν γίνουμε Δοξάτο, λέτε. Αν γίνουμε σαν το Δήμο Δοξάτο ή Δοξάτο. Έτσι ακριβώς, ναι. Όλοι θα γίνουν έτσι, θα ακολουθήσουν τώρα. Βέβαια είναι μια ευκαιρία αυτό που λέγανε οι δήμαρχοι. Όταν έπαιρνε μια σωστή απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, πήγαινε ο δήμαρχος και κοκορεύονταν. Είδατε τι απόφαση πήρα. Ομόφωνη. Ναι. Και όταν το θέμα που ψηφίζονταν στο τέλος φαινόταν ότι ήταν λάθος, έλεγε ο δήμαρχος, εγώ δεν αποφασίζω, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγώ εκτελώ, είμαι εκτελεστικό όργανο. Τώρα πλέον αυτό όντως θα είναι εκτελεστικό όργανο. Είναι γεγονός ότι ο δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο από τη μία, αλλά το σύστημα λέγαμε ότι είναι δημαρχοκεντρικό. Δηλαδή, από τη μία ο δήμαρχος εκτελούσε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, από την άλλη έδαινε την πλειοψηφία και ουσιαστικά περνούσαν πολλές αποφάσεις σωστές. Έλεγε ο δήμαρχος, εγώ την πήρα την απόφαση. Έτσι ακριβώς. Και όταν ήταν λάθος η απόφαση, έλεγε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε. Έτσι, ναι. Τώρα αυτό θα είναι φαινόμενο καθημερινό και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Εσείς τώρα είπατε θα γίνουμε Δοξάτο. Δηλαδή τι γινόταν? Εσείς τώρα το ζήσατε. Επί αρκετό χρονικό διάστημα ήσασταν Δημοτικό Σύμβουλος αυτή την περίοδο. Μετά είχατε παραιτηθεί από Δημοτικό Σύμβουλος για συγκεκριμένους λόγους που δεν αφορούν, πρέπει να πω, διαφωνίες ή οτιδήποτε άλλο. Απλά κάνατε μια κίνηση παραίτησης. Ήταν ο ΤΑΠ στη μέση που λέγαμε. Σας δήλωσα στο κανάλι ότι αν ο ΤΑΠ περάσει μέσα από τα τενάγια του Φιλίππου. Εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα παραιτηθώ. Δεν έχω λόγο ύπαρξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αγωνίζομαι να μην περάσει μέσα από εκεί. Εάν δεν τα καταφέρω, παρετούμε. Βέβαια την τελευταία στιγμή καταφέραμε τα 18 χιλιόμετρα να τα κάνουμε 1,5 χιλιόμετρο. Αυτό οφείλεται στο Δήμο Δοξάτου και σε καμία καβάλα, σε καμία περιφέρεια. Το λέω εδώ καταλαβαίνοντας του τι λέω. Μάλιστα. Τι γινόταν δηλαδή εκεί πέρα τώρα? Τι γινόταν στο Δήμο? Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτά που ζήσατε το διάστημα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο με στεναχωρούσε. Έμπαινα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενώ ήμουν αντιπολίτευση έβλεπα κατακαιρματισμένη τη Δημοτική Αρχή και αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτιζε εμένα προσωπικά, γιατί σύν όλων των άλλων είχαμε και αυτό. Ενώ έπρεπε να διοικηθεί ο Δήμος, να παράξουμε έργο, αυτή η στασιμότητα που πολλές φορές όλοι τους δικαιολογούνταν ότι είμαστε πολλά κομμάτια και δεν καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι. Ποιος θέλει γι' αυτό? Γιατί γίναμε πολλά κομμάτια? Γιατί δεν έγινε κάτι στα όρια του Δήμου μας, κάτι καλό? Ακούω ότι τώρα κάποια έργα που έχουν προγραμματιστεί θα γίνουν. Ναι, αλλά πέρασε η πενταετία, γιατί να γίνουν στο τέλος? Είναι αυτό που μας σχολιάζει ο κόσμος και λέει τι έρχονται οι εκλογές και κάτι θα κάνετε. Αυτό έτσι είναι άσχημο να χτυπάει στον κόσμο και θα πρέπει τέλος πάντων όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα να γίνουμε πιο σοβαροί. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι εσείς δεν δέχεστε και τον όρο Ηνωμένη ή Ενωμένη Αντιπολίτευση. Ότι πήξε... Αυτό ήταν ένας όρος που ο Δημήτρης ο Δαλακάκης, για μένα ένα πολύ συμπαθητικό παλικάρι. Δεν ξέρω τώρα τι σχόλια θα ακούσω για αυτά που λέω, αλλά το συμπαθώ. Εσείς είχατε και καλές σχέσεις πάντα. Δεν... Θεωρώ ότι πολλές φορές άφηνε το μονοπάτι εκείνο που χάραξε στην αρχή. Έτσι του φύγανε και κάποιοι δικοί του. Και τέλος πάντων δεν μπορώ να μιλάω εγώ για την αντίπαλη παράταξη. Εκείνο που με στεναχώρησε ήταν ότι δεν μπορέσαμε να παράξουμε έργο αυτή την πενταετία. Πάντως δηλώνετε παρόν, θα είστε υποψήφιος. Θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι υποψήφιος με ένα κορίτσι που πιστεύω σε αυτό. Είναι μια νέα επιστήμονας
την οποία την είχαμε στο Δήμο μας, μας βοήθησε πολύ εκείνα τα χρόνια. Έχει γίνει αστέριστο να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν τη φοβάμαι σε τίποτα. Όταν χάσαμε τις εκλογές, είπα του Δημήτρη του Δαλακάκη, κράτησε το κορίτσι, δεν το κράτησε. Η Κική Παπαζότου είναι, θεωρώ, ο ανατέλων αστέρι της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τόπο μου. Είναι θετικό που αυτό το κορίτσι, από όπου και αν το τάξει ο λαός, μόνο η συμμετοχή του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι πολύ ωφέλιμη για το Δήμο μας. Μόνο που καταφέρνουμε ένα τέτοιο άνθρωπο να τον κάνουμε να ασχοληθεί με το Δήμο, είναι πολύ θετικό. Εκείνο που με στεναχωρούσε επί χρόνια, φίλε Θανάση Φυλακτέ, ήταν όταν έβλεπα αξιόλογα παλικάρια τα οποία ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολούνται μία φορά, απογοητεύονται και εγκαταλείπουν, φεύγουν, δεν συνεχίζουν. Εκείνα τα παιδιά δεν πρέπει να απογοητεύονται. Είτε τους απογοητεύει το σύστημα, είτε τους απογοητεύει ο τρόπος λειτουργίας των Δήμων, γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Είτε όλα αυτά τα... Λέτε ότι χρειάζεται να υπάρξει ανανέωση και να μπουν νέα άτομα και καλά μυαλά και να ασχοληθούν. Θα πάμε, κύριε Φιρινίδη, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Στάθη Φιρινίδη, αγρότη, συνεταιριστή, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Δοξάτου με το συνδυασμό της Κυριακής Παπαζότου. Ναι. Καλά τα είπαμε. Ναι. Ο συνδυασμός επίσημα, από όσο γνωρίζω, και το έμβλημα και η ονομασία του συνδυασμού, ο τίτλος του συνδυασμού θα δοθούν από την Κυριακή Παπαζότου την Κυριακή που έχετε εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση ως παράταξη, στον καθιερωμένο χώρο του καπλομάγαζου, όχι του Δοξάτου, του Αγίου Αθανασίου, της καπναποθήκης που λέμε, ναι, όπου στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος. Ένα πανέμορφο, πραγματικά έτσι όμορφο κτίριο στην καρδιά του Αγίου Αθανασίου. Εκεί λοιπόν, από όσο βλέπω, πολλοί υποψήφοι διαλέγουν, λόγω και καταγωγής, λόγω και ότι είναι από εκεί, την ανακοίνωση, αυτό, το ξεκίνημα του προεκλογικού τους αγώνα. Εκφράζει τον προβληματισμό το κύριο Φιρινίδης, αν τελικά θα είναι έξι, γιατί μέχρι στιγμής έξι ακούγονται για υποψήφιοι δήμαρχοι. Όχι, εφτά ακούγονται. Εφτά ακούγονται. Ναι. Μάλιστα. Εφτά. Εφτά είναι. Γενικότερα, ότι μπορεί να δούμε και συνεργασίες ή οτιδήποτε, συνέργειες. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρξει και αυτό, γιατί όπως είπατε, οι υποψηφιότητες είναι πολλές, θα χρειαστούν πολλά άτομα. Και βλέπουμε... Ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Έχουμε αυτό το φαινόμενο φέτος. Συναντούμε πιο το να... Είναι πολύ συνδυασμοί στον Άγιο Αθανάσιο. Βλέπεις, όλοι οι φίλοι είναι μεταξύ τους. Δεν θέλει να πάει με τον ένα συνδυασμό για να μην παρεξηγηθεί ο άλλος, και λέει δεν πάω πουθενά. Πλησιάζεις στα Κύρια τώρα, που έχουν, ας πούμε, τα Κύρια υποψήφιο από το χωριό τους. Οι δύο υποψηφιότητες έχουμε στα Κύρια αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο ο γιατρός, είναι και η κυρία Αλεξάνδρα, μια αξιόλογη κοπέλα, η οποία ασχολείται με... Θετικό αυτό ότι πολλές γυναίκες, ναι, ασχολούνται με τα κοινά και μάλιστα διεκδικώντας το Δήμο. Τώρα, σε ένα χωριό όπως τα Κύρια, το να πας να βρεις υποψηφιότητες, ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν είσαι από τα Κύρια. Όταν δεν είσαι από τα Κύρια, εκεί σκοντάφτης. Σκοντάφτης, και τα περισσότερα παιδιά θέλουν να έρθουν, αλλά λέει, μπορεί να με πούνε και προδότη, λέει. Έχουμε και αυτά. Είναι τα τοπικιστικά φαινόμενα που ακόμα υπάρχουν στους Δήμους οι οποίοι έχουν διευρυνθεί, και αυτό θα έπρεπε να έχει εκλείψει, αν θέλουμε πλέον να λεγόμαστε ότι είμαστε Δήμος. Πάντως δεν υπάρχει υποψήφιος από το ιστορικό Δοξάτο.
δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει υποψήφιος από τη μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου που είναι το Καλαμπάκι. Ναι. Άλλο ένα περίεργο πρέπει να πω. Δεν υπάρχει. Περίεργο τώρα το να ψάξουμε εμείς εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό και εγώ δεν πρόκειται. Εσείς λέτε δηλαδή εγώ κατεβαίνω με την Παπαζότου για να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο. Βασικά κατεβαίνω με την Παπαζότου την Κυριακή γιατί πιστεύω σε αυτό το κορίτσι ότι μπορεί από την επόμενη ημέρα να βοηθήσει το Δήμο ώστε να δούμε καλύτερη καθημερινότητα πρώτον και δεύτερον όταν λέμε για νέους ανθρώπους είναι ένα παράδειγμα νέου ανθρώπου ο οποίος είναι σπουδαγμένος, ο οποίος έχει ασχοληθεί, μπορεί να είναι νέα στα δημοτικά, αλλά είναι έμπειρη, έχει ζήσει δίπλα σε δημάρχους, έχει ασχοληθεί με δημοτικά προβλήματα και τη θεωρώ ότι από την επόμενη μέρα που θα γίνει δήμαρχος θα διεκδικεί πράγματα για το Δήμο μας. Αυτό είναι το πιστεύω μου, γι' αυτό πήγα μαζί της και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα με διαψεύσει. Μάλιστα. Να τονίσουμε φυσικά ότι τι κλίμα κυριαρχεί αυτήν την χρονική περίοδο. Είναι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων ή άρχισε και ο πόλεμος λίγο για αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, το θετικό μετά από τόσα χρόνια κύριε Φυλακτέ είναι ότι το κλίμα ενώ παλιά βλέπαμε τα ραγμένα κλίματα το κλίμα είναι ήπιο και αυτό είναι το μοναδικό ευχάριστο. Γιατί είναι και πολύ τώρα. Ναι. Συνήθως ήταν 2-3. Και βλέπεις εκείνο το παλιό που υπήρχε που τρέχανε πίσω από συνδυασμούς, πίσω από δημάρχους, πίσω... Έχει εκλείψει σιγά σιγά. Είναι μικρότερα τα φαινόμενα των συγκεντρώσεων. Τότε φτιάχνανε συγκεντρώσεις, κάθε μέρα συγκεντρώσεις φτιάχνανε. Μια εδώ, μια εκεί. Θα μου πεις ακόμα δεν ξεκινήσαμε για φέτος. Αλλά είναι φαινόμενο που πάει να εκλείψει. Εντάξει, ο φανατισμός δεν πρέπει να υπάρχει. Και εκείνο που λέμε τα κόμματα μακριά από τις τοπικές εκλογές πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Βέβαια τώρα εμπλέκονται τα κόμματα, έχουμε και τις περιφερειακές που δίνουν βάση στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές και κοντά σε αυτούς μας παίρνει και εμάς το ποτάμι. Την πρώτη Κυριακή θα έχουμε μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που θα έρθουν να ψηφίσουν γιατί είναι όλα μαζί. Τη δεύτερη Κυριακή θα δείτε το φαινόμενο, πολλοί δεν θα έρθουν να ψηφίσουν. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ήρεμα, ωραία, θα περάσουμε μια εκλογική περίοδο ειρηνική, χωρίς διαξυφισμούς και... Άλλωστε, η επόμενη μέρα θέλει συνεργασίες, πρέπει να πούμε. Στα Φιρινίδη, γιατί έτσι πρέπει να διοικηθεί και ο Δήμος με συνεργασίες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και ένας πολιτικός πολιτισμός, μην βγουν τα εσώψυχα ας πούμε του ενός εναντίον του άλλου. Πιστεύετε ότι θα γίνει? Εγώ θέλω να γίνει. Ελπίζουμε όλοι να γίνει. Σε κάποιους Δήμους θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει σε όλους τους Δήμους. Αυτό θα το βλέπετε. Ο Δήμος πέρασε πολλά αυτός πρέπει να πω. Είσαι ναι. Από τους παλιούς δημοτικούς συμβούλους 4 θητείες εκλεγμένος και έχει ζήσει όλες τις μεταπτώσεις. Όταν υπήρχε η κόντρα για την έδρα, μέχρι όταν υπήρξε η κόντρα για το ποιος θα γίνει δήμαρχος, έχει ζήσει γενικότερα. Ναι, έτσι. Οι κοινωνίες όμως πρέπει να πω ότι προσαρμόστηκαν και αυτό είναι το θετικό. Δεν έχουμε δηλαδή πινακίδες να σβήνουν ή οτιδήποτε άλλο. Μην οι κοινωνίες προσαρμόστηκαν. Μην το λέτε αυτό. Κατά μεγάλο βαθμό ναι, αλλά υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, δεν πρόκειται να εκλείψουν ποτέ. Υπάρχουν πινακίδες οι οποίες βγαίνουν, υπάρχουν πινακίδες οι οποίες σβήνουν. Υπάρχει και γράφει Δήμος Δοξάτου και ο άλλος το σβήνει. Πατά ένα σπρέι και το σβήνει. Υπάρχει το τοπικιστικό φαινόμενο, πιστεύω κάποια στιγμή να εκλείψει, αλλά ακόμη υπάρχει. Σε μια περίοδο που ο Δήμος θέλει πάντως κάποια έργα και κάποιες παρεμβάσεις, άμεσα. Θέλει. Στον Άγιο μεγάλα έργα του βιολογικού καθαρισμού, ας πούμε, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο δρομολογείται και καλό είναι να μπει σε μια διαδικασία γρήγορη
για να ολοκληρωθεί, απαιτείται φυσικά να υπάρξει μια συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων που θα αντιπροσωπεύουν το Δήμο, ίσως αν είναι και πολλές παρατάξεις να μην μπορούν να μαλώνουν και πολύ, κύριε Φιλινίδη, και να ξεπεραστούν οι τοπικισμοί. Έχω την αίσθηση ότι εσείς έτσι λειτουργήσατε σαν δημοτικό σύμβουλος. Έτσι. Δεν λειτουργήσατε σαν από τον Άγιο Αθανάσιο Φιλινίδης, αλλά σαν δημοτικό σύμβουλος. Όχι, πολλές φορές χωριανή μου με κατηγόρησαν γιατί ασχολούμουν σε κάποια άλλα σημεία του Δήμου Δοξάτου και όχι στον Άγιο Αθανάσιο. Εγώ λειτουργώ σαν υπερασπιστής του ενιαίου Δήμου. Ένας Δήμος. Βέβαια, πλέον. Αφού είναι ένας Δήμος τώρα, δηλαδή τι. Ένας Δήμος. Τα τοπικιστικά, όχι το Greater είναι αυτό του Καλαμπακίου, στο Δοξάτου έχετε άλλο. Αυτά πρέπει να φύγουν. Τι έχουμε. Είμαστε ένας Δήμος. Τελείωσαν αυτά. Ο Δήμος που έχει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι του κάμπου του νομού της Δράμας, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου στον νομό Δράμας, για να πούμε και κάτι σημαντικό, αγροτικός Δήμος με πολύ μεγάλες τοπικές και δημοτικές κοινότητες, δηλαδή ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα και είναι ένα υπόδειγμα από πλευράς και πληθυσμού και γενικότερα, έχει πολλές δυνατότητες αυτή η περιοχή, κύριε Φιλινίδη. Έχει πολλές δυνατότητες. Δεν είναι δηλαδή μια ορεινή περιοχή εγκαταλελειμμένη, είναι μια αστική περιοχή με πολύ μεγάλο αγροτικό τομέα. Άσετα, είναι ό,τι καλύτερο. Αν έχουμε και ορεινό όγκο, έχουμε. Έχει και ορεινό όγκο η περιοχή. Μεγάλες κοινότητες. Έχουμε. Και μεγάλη ιστορία, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Και σύγχρονη ιστορία και παλιότερη ιστορία. Όταν λες έχω έναν αγροτικό δήμο, θα πρέπει να έχεις και έναν αντιδήμαρχο αγροτικών. Ειδικά τώρα στο δήμο αυτόν, με τόσο κάμπο. Είχε κάνει και ο κύριος Δαλακάκης έναν αντιδήμαρχο αγροτικών. Βέβαια μετά ήταν από την οχτάδα που φύγανε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Τι γίνεται με τις τιμές, για πέστε μου κιόλας. Γιατί συζητάμε τώρα, συζητάμε για. Συζητάμε, κύριε Φυλακτέ. Εκεί τώρα πάμε τρελαίνεις. Τώρα στο περιβόητο κόστος παραγωγής αυτών των αγροτών, των καημένων, των έρημων αγροτών. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα που λέει η παροιμία, που άκουγα για αυτό το περιβόητο κόστος παραγωγής. Μα κανένας να μην τολμήσει να το αγγίξει. Μα κανένας, μόνο το λένε. Είναι δυνατόν τώρα οι άνθρωποι να πηγαίνουν να παίρνουν σε αυτές τις τιμές πετρέλαιο να βάλουν στο τρακτέρ τους. Πώς να βγουν. Είναι δυνατόν να πάρουν όλα αυτά τα εφόδια που παίρνουν τόσα χρόνια και η τιμή τους να ανεβαίνει κάθε χρόνο και η τιμή των προϊόντων τους να μην ανεβαίνει ούτε ένα σέντς και τις περισσότερες φορές να πέφτει. Δηλαδή πώς μου λες εμένα ότι δίνω βάση στον πρωτογενή τομέα. Τι βάση δίνεις. Ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα γίνει η αφετηρία της ανόδου της οικονομίας στην πατρίδα μας. Πώς θα γίνει, στα λόγια λέτε, με τα λόγια. Με ένα 40 πετρέλαιο στον αγρότη. Στο τρακτέρ θα το βάλει. Δεν θα το βάλει στο τζιπ να κάνει βόλτες. Στο τρακτέρ θα το βάλει να πάει ένα οργό στο χωράφι του. Και οι τιμές στάσιμες. Οι τιμές στάσιμες, είπαμε εδώ και χρόνια. Φτάζαν σε σημείο τα πενιντάρια τα λιπάσματα ακρίβαιναν. Κάθε χρόνο παίρνανε πάνω. 50 κιλά ήταν το λίπασμα. Εκείνη τη χρονιά τα κάναν 40 τα κιλά. Η τιμή. Εμείς κάτι απορριπαντικά. Ναι. Που μικραίνουν το κουτί. Μικραίνουν το κουτί για να είναι φθηνό. Πια 40 κιλά έντουλεγα. Δηλαδή φτάσαν και σε τέτοιο σημείο. Να μας κάνουν τα 50 κιλά, 40 κιλά. Κύριε Φιλινίδη, Κυριακή λοιπόν τι ώρα. Κυριακή στις 7 η ώρα στην καπναποθήκη στον Άγιο Αθανάσιο, σε αυτόν τον ανακαινισμένο χώρο. Το πολιτιστικό κέντρο είναι εκεί, πρέπει να πούμε, του Αγίου Αθανασίου, η έδρα του πολιτιστικού συλλόγου, από όσο ξέρω. Ναι, θα παρουσιαστεί ο συνδυασμός μας. Πιστεύω να είστε εκεί, να πάρετε τα πλάνα σας. Θέλουμε όλο τον κόσμο να. Το ΣΤΑΡ θα είναι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις όλων των υποψηφίων, πρέπει να πούμε. Και δόξα τω Θεώ, εκεί στον Άγιο έχετε πολλούς. Και στα Κύρια έχει πολλούς. Θέλουμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί, όσοι θέλουν να έρθουν. 7 η ώρα την Κυριακή, η Κυριακή Παπαζότου λοιπόν ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά της, παρουσιάζει και συμβουλούς, θα παρουσιάσει. Ναι, θα παρουσιάσει και το μεγαλύτερο μέρος των συμβούλων. Βασικά είναι έτοιμος ο συνδυασμός.
Και θέλω όλος ο κόσμος να, όσοι μπορούν να έρθουν να δουν και τις υποψηφιότητες, να γνωρίσουν και τη δήμαρχο αυτή που ακόμη δεν την έχουν γνωρίσει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει αυτό το κορίτσι μόνο κερδίζει. Σε κερδίζει μόνο που θα το γνωρίσεις, θα συζητήσεις. Πάντως μαζί στο πολιτικό μάρκετινγκ παίρνει 10 ο Στάθης ο Φιρινίδης. Πρέπει να πω ο τρόπος που ξεδιπλώνει κάποια στοιχεία της υποψηφίου δημάρχου. Για πέστε μου τώρα, υπέρ του να ξεχωρίσουν όπως ξεχωρίζουν οι τοπικές από τις δημοτικές. Τα τοπικά συμβούλια. Τώρα, να είναι σε άλλη κάλπη. Το θεωρείτε σωστό? Τώρα, αφού θα είναι διαφορετικά ψηφοδέλτια, επειδή οι γιαγιάδες θα μπερδευτούν. Οι παππούδες θα μπερδευτούν. Θα έχουν ψηφοδέλτια που θα τους έχουν δώσει οι δικοί τους σε μία τσέπη. Θα παίρνουν αυτά. Θα θέλουν όπως να λέμε, κουρτίνα 1, κουρτίνα 2, θα έχουν 4 τσέπες. Θα πάνε να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές. Θα πάνε να ψηφίσουν περιφερειακά, δημοτικά, τοπικά. Θα αλλάξουν διαμέρισμα μετά. Θα πάνε για τα άλλα αλλού. Θα γίνει ένα μπάχαλο. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλά άκυρα ψηφοδέλτια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Την Κυριακή στις 7 η ώρα, για μία ακόμη φορά το λέω, παρουσιάζεται ο συνδυασμός της κυρίας Παπαζότου στην καπναποθήκη του Αγίου Αθανασίου. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εμείς τα ξαναλέμε την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.